Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Αντρέα Αλμπάνη από τους Birthday Kicks. Αντρέα, καταρχάς ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση για να κάνουμε να συζητήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βέβαια, το παράδοξο δεν θα συζητήσουμε για τους Birthday Kicks. Θα συζητήσουμε για μια εργασία, ένα διδακτορικό που είχες κάνει πριν 2008. 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια, ωραία. Με την οποία εμένα με έφερε σε επαφή ο Αλέξο Καλοφωλιάς, δηλαδή μου είπε διάβασε το, έχει ενδιαφέρον. Το διάβασα λοιπόν και εγώ και όντως έχει ενδιαφέρον και είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Διαβάσω τώρα πως ακριβώς είναι έτσι για να ξέρουμε περί τίνος προϋπτώ. Το θέμα. Το θέμα, ναι. Η ροκ σκηνή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 90, η υπόθεση της μετάβασης από την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στην εγκληματική πράξη. Ωραία. Που είναι από το τμήμα κοινωνιολογίας στον τομέα εγκληματολογίας. Του Παντή Πανεπιστημίου. Μπράβο, του Παντή Πανεπιστημίου. Και να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Καστανάρα που μας φιλοξένησε από τον Merlin Music Box να κάνουμε την κουβέντα στο σπίτι του. Θέλω να μου πεις, τι σε οδήγησε να κάνεις μια έρευνα για το εγχώριο ροκ της δεκαετίας του 90 και την εγκληματικότητα, τη σχέση με την εγκληματικότητα και γιατί επέλεξες τη συγκεκριμένη δεκαετία γι' αυτό. Το ζήτημα του θέματος έχει να κάνει με την με τη δικιά μου τη βίωση, ας πούμε. Βασικά υπάρχει μια απάντηση και για τις τρεις ερωτήσεις. Mm-hmm. Και για το θέμα της εγκληματολογίας και για το θέμα της ροκ σκηνής της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Και για το θέμα της ίδιας εργασίας. Φεύγοντας από τη Λάρισα και επιλέγοντας σπουδές μέσα από αυτό το σύστημα της δεκαετίας του 90 των Πανελληνίων που ήταν λοταρία, ας πούμε, με διέφερε πάρα πολύ να τότε στα 18 μου χρόνια να σπουδάσω ψυχολογία. Mm-hmm. Η λοταρία λοιπόν με έριξε στο τμήμα της κοινωνιολογίας του Ρεθύμνου. Παρεμφερείς φάσεις. Δεν είναι ότι πέτυχες και θεολογία, ας πούμε. Όχι, όχι. Δεν ήξερα πόσο παρεμφερής είναι. Ότι είναι παρεμφερής και τελικά δεν είναι πολύ παρεμφερής. Είναι όχι. Και οι δύο ανθρωπιστικές επιστήμες. Εμένα το χρυσό του σκοπότηρο, ας πούμε, και την εποχή ήταν η ψυχολογία για κάποιους λόγους. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι λόγοι αυτοί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα και πήγα στο Ρέθυμνο να σπουδάσω, να κάνω εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Κοινωνιολογίας με τη λογική ότι θα δώσω Πανελλήνες ξανά την επόμενη χρονιά και θα περάσω ψυχολογία. Και έτσι την πρώτη χρονιά πήγα στο Ρέθυμνο και παρακολουθούσα τα μαθήματα και της κοινωνιολογίας που έπρεπε να δίνω τουλάχιστον το παρόν, ας πούμε, για να μην χάσω την εγγραφή μου, αλλά παρακολουθούσα ταυτόχρονα και τα μαθήματα της ψυχολογίας. Και μέσα σε αυτόν τον χρόνο αγάπησα και ακόμα αγαπώ την κοινωνιολογία. Φαντάζομαι. Δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μου τράβηξε το ενδιαφέρον και με έκανε αυτό που τέλος πάντων είμαι μετά από 20 χρόνια και. Και όχι ψυχολογία. Παρόλο που ψυχολογία παρακολούθησα, διάβασα πολλά πράγματα από την ψυχολογία αργότερα. Μέσα στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου λοιπόν βρέθηκα εκείνη την εποχή με άλλα τρία παιδιά με τα οποία φτιάξαμε τους Φόβους του Πρίγκιπα, μια μπάντα η οποία έχει την τύχη να ηχογραφήσει, να κάνει αρκετές συναυλίες. Είχαμε και μια δισκογραφική εταιρεία. Τσιπήσαμε λίγο από αυτό το πράγμα που συνέβαινε στη σκηνή της δεκαετίας του 90. Άρα υπό μία έννοια ήμουν ένας κοινωνιολόγος που ζούσα ως μουσικός, αλλά και ως μουσικός που διάβαζε κοινωνιολογία. Και με διέφερε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που βρήκα μέσα στις σπουδές της κοινωνιολογίας, που είχε να κάνει με τη μουσική, με τις μουσικές υποκουλτούρες, με τον τρόπο με τον οποίο η μουσική και η τέχνη, ας πούμε, υπάρχει μέσα στην κοινωνία, τι νοήματα φέρνει, ποιες είναι οι φιλοσοφικές της καταβολές και όλα αυτά. Αυτό με έκανε καλύτερο φοιτητή, βασικά. Δηλαδή, καλύτερο μουσικό σε έκανε. Ορίστε. Καλύτερο μουσικό σε έκανε. Δεν ξέρω. Καλύτερο φοιτητή πάντως σίγουρα. Πάντως σαν κοινωνιολόγο πραγματικά με έκανε καλύτερο, γιατί μου έδωσε μία βάση προκειμένου όλες αυτές τις πληροφορίες και όλες αυτές τις γνώσεις να τις βάλω μέσα σε μία δομή, mm-hmm, την οποία ήδη τη ζούσα. Και αυτό είναι και κάτι που έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αργότερα στην επιστημονική μου, ας πούμε, ενασχόληση με το πολύ συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο.
όπου είναι ότι ο ερευνητής ενός αντικειμένου κατά κάποιο τρόπο πρέπει να έχει σχέση με το αντικείμενο, πρέπει με κάποιο τρόπο να το γνωρίζει, να το ζει και να έχει ένα κίνητρο να ασχοληθεί μαζί του, δηλαδή να μην είναι δοσμένο. Εντάξει, είναι αρκετά κοινότοπο να το πω. Έχω πια μια ηλικία που όταν ήμουν μαθητής, παραδείγματος χάρη, ήταν δεκαετία του 80. Σε μια πόλη σαν τη Λάρισα. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα τα πρώτα μου χρόνια γυμνάσιο, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Τότε υπήρχαν κάποιες παρέες στη Λάρισα, οι οποίες ήμασταν η μειοψηφία, όπως φαντάζομαι, παντού. Αυτό το λεγόμενο εντός εισαγωγικών 10%, ας πούμε. Ναι, αυτό που λες και στο... Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που θα φορούσαμε με λίγη μεγαλύτερη συχνότητα τα μαύρα μπλουζάκια μας, που θα αφήναμε λίγο περισσότερο τις όποιες τρίχες υπήρχαν στο πρόσωπό μας να φυτρώσουν, τα μαλλιά μας να μακρύνουν, που θέλαμε να βάλουμε σκουλαρίκι λίγο πρόωρα. Εκείνη την εποχή δεν ήταν. Θα το λέω συνέχεια κατά τη διάρκεια της κουβέντας αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό να μιλάμε για τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90 και, και την πραγματικότητα που ζούμε τώρα. Δηλαδή το να κάνεις ένα τατουάζ, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 ήταν. Φεύγω από το σπίτι, ας πούμε. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια απόφαση. Τώρα πια είναι. Θέλω ένα δώρο τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα δημιούργησε καταρχήν μια κοινωνικοποίηση στα πλαίσια της οικογένειας, στα πλαίσια του σχολείου, στα πλαίσια των συνομιλίκων, η οποία σε έκανε να αισθάνεσαι ότι αυτή η διαφορετικότητα που επιζητούσες ήταν και μια διαφορετικότητα η οποία φαίνεται. Δηλαδή ότι ο δάσκαλος σας αντιμετωπίσει διαφορετικά, ο γείτονας σας αντιμετωπίσει διαφορετικά, είσαι το παιδί του τάδε, ας πούμε, αλλά είσαι το παιδί του τάδε που μπορεί και να μην τα έχει καταφέρει τόσο καλά ή να μην τα καταφέρει στο μέλλον τόσο καλά, επειδή ακριβώς κάνει παρέα με αυτούς, με τα παιδιά του άλλου τάδε που είναι αυτοί κτλ. Κτλ. Αυτό κράτησε μέχρι και το πανεπιστήμιο και να σου πω ότι δεν σταματάει να κρατάει ποτέ, υπό μία έννοια. Με έφερε λοιπόν σε ένα χώρο πανεπιστημιακό που οι διαφορετικότητες εκεί πέρα έρχονται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να επανεγραφούν. Δεν είναι πια το σχολικό περιβάλλον, δεν είναι πια η κλειστή κοινωνία μιας πόλης, μιας γειτονιάς, με ό,τι παραδόσεις μπορεί να κουβαλάς από γονείς, συγγενείς, φίλους, γείτονες κτλ. Και εκεί πέρα υπήρχαν κάποια θέματα. Το Ρέθινο δεν είναι Αθήνα, δεν είναι Λάρισα, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Τη δεκαετία του 90 ήταν μια πόλη η οποία είχε έντονο το αστυνομικό στοιχείο. Θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, να βγαίνουμε το βράδυ με μεγάλες παρέες φοιτητών και να πηγαίνουμε στα rock club για να ακούσουμε μουσική και να πιούμε μια μπύρα και να υπάρχουν τα ΕΚΑΜ παρατεταγμένα, ας πούμε, στους δρόμους με κουκούλες, με ημιαυτόματα όπλα και να μας σταματά να μας κάνουν έλεγχο με αρκετά σκληρό τρόπο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε και μια αντίδραση και ένα ενδιαφέρον απέναντι σε αυτό, δηλαδή για ποιο λόγο εμένα, για ποιο λόγο εμάς, για ποιο λόγο, ας πούμε, εμείς είμαστε στον τοίχο για μισή ώρα και οι άλλοι περνάνε ελεύθερα από δίπλα κτλ. Κτλ. Και πάνω κάτω σε μια μικρή κοινωνία σαν του Ρεθύμνου, όπου ξέραμε και ποιος είναι ο άλλος και ποιοι είμαστε εμείς και ποιες είναι οι επιδόσεις μας, παραδείγματος χάρη ακαδημαϊκές ή οποιασδήποτε, πώς ζούμε. Τέλος πάντων. Αυτό δημιούργησε λοιπόν ένα ενδιαφέρον το οποίο βοήθησε πάρα πολύ σε πρώτο επίπεδο. Το ενδιαφέρον για την κοινωνιολογία. Μετά είχε να κάνει με μια συνάντηση που είχα με μια καθηγήτρια εδώ στο Πάντιο, το Πανεπιστήμιο, που έκανα ένα μεταπτυχιακό στην ουσία για να μην πάω φαντάρος. Γιατί είχαμε μια μπάντα τότε ενεργή, θέλαμε αυτό το όνειρό μας να το κρατήσουμε λίγο παραπάνω ζωντανό. Έκανα ένα μεταπτυχιακό λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο μεταπτυχιακό στο Πάντιο, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και φύλο. Για τις γυναίκες που μας ακούνε τώρα, το κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και φύλο στην ίδια πρόταση θα πρέπει να μας βάλει σε μεγάλες σκέψεις. Κάνω 2 χρόνια αυτό το μεταπτυχιακό, στο τέλος πρέπει να παραδώσω μια πτυχιακή, αλλά δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για να δώσω μια πτυχιακή εργασία. Όλες οι εργασίες οι οποίες προτείνονται είναι να πάμε να κάνουμε ερωτηματολόγια στη φυλακή, κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
καθόλου, δηλαδή δεν το υποβιβάζω καθόλου σαν επιστημονικό, σαν επιστημονική εργασία, αλλά πραγματικά δεν είχα κανένα ενδιαφέρον εγώ εκείνη τη στιγμή της ζωής μου να πάω σε μια φυλακή και να αρχίσω να γεμίζω ερωματολόγια, χιλιάδες ερωματολόγια για να τα κάνω μετά ανάλυση και να δω αν ο φυλακισμένος πώς αισθάνεται κτλ. Κτλ. Παρόλο που έχει επιστημονικό ενδιαφέρον. Καλά, σίγουρα. Οπότε βρέθηκα να τελειώνω ένα μεταπτυχιακό χωρίς να έχω την εργασία μου, δηλαδή χωρίς το θέμα της εργασίας μου. Και βρίσκω αυτή την καθηγήτρια, Χάιδου, δεν ξέρω που βρίσκεται, από τότε έχω να τη δω, και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει, αγόρι μου, στη ζωή σου? Και λέω: με ενδιαφέρει πάρα πολύ η κοινωνιολογία, όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε εδώ, που έχουν να κάνουν με την δημοτολογία, με την κοινωνική ψυχολογία, με την ποιοτική έρευνα, ας πούμε. Αλλά πρωτίστως με ενδιαφέρει το rock and roll. Το rock and roll όχι μόνο σαν μουσική, δηλαδή το να ακούω δίσκους, αλλά να βγάζω νόημα μέσα από αυτό, και αυτό το νόημα να αποκρυπτογραφήσω τι νόημα δίνει στους άλλους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνώ με τον ίδιο πάνω κάτω τρόπο γι' αυτό, χωρίς να είμαστε ίδιοι. Μου λέει: έχεις θέμα. Αυτό είναι το θέμα σου. Λοιπόν, βρήκα και ένα ενδιαφέρον στην εγκληματολογία με τη λογική ότι των ελέγχων. Δηλαδή, είχα βιώσει πάρα πολλούς αστυνομικούς ελέγχους, πολλές φορές νιώθοντας ότι χάνω την αξιοπρέπειά μου, περνώντας από ένα τέτοιο πράγμα. Αυτόματα έρχονται ερωτήματα, δηλαδή για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο πρέπει να υπομένω τις ίδιες ερωτήσεις με το ίδιο attitude, με την ίδια στάση, ας πούμε, από τους ανθρώπους που μου ασκούν αυτή τη στιγμή τον έλεγχο. Έχω περάσει και μια διαδικασία στο Ρέθυμνο, όπου δούλευα τότε σε ένα μπαρ, όπου είχαν, τι να πω τώρα, είχαν παραβιαστεί κάθε είδους δικαιώματα αστικά, ατομικά, συλλογικά και προσωπικά. Μπήκαν στο σπίτι μου χωρίς ένταλμα, με ψάχνανε για ναρκωτικά επειδή απλά είχα μακριά μαλλιά και δούλευα σε ένα rock club, ας πούμε. Σχέσεις με τη μαφία του Ρεθύμνου που δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω και τα λοιπά. Στα μαθήματα λοιπόν της εγκληματολογίας από τότε έγινα πολύ καλός. Πάρα πολύ, γιατί με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η φοβερή, στην απλή πρόταση του στυλ ότι φίλε, έχεις θέμα. Το rock and roll μπορεί να είναι το θέμα σου σε ένα μεταπτυχιακό σαν αυτό, ξεκίνησα να δουλεύω γι' αυτό. Και η πρώτη μου μεταπτυχιακή ήταν η σχέση των ναρκωτικών, των drugs, ας πούμε, με το rock and roll. Οπότε απομόνωσα την φράση του που είναι γνωστή από τον Ian Dury, sex and drugs and rock and roll, και άφησα το drugs and rock and roll. Και μίλησα για αυτό το πράγμα μέσα από βιβλιογραφική έρευνα κυρίως, ας πούμε, ποια είναι αυτή η παράδοση που το συνδέει. Mm-hmm. Δηλαδή για ποιο λόγο, ας πούμε, κάποιος που ακούει rock and roll πρέπει να είναι χρήστης, ή κάποιος που είναι χρήστης ακούει rock and roll, και γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί μια συγκεκριμένη κοινωνική αναπαράσταση στον κόσμο. Τότε λοιπόν είχα μια τρεμελή επιτροπή, αυτή η τρεμελή επιτροπή διάβασε την εργασία, βρήκανε μέσα την εκτιμητική στάση του Μάτσα, από τη σχολή του Σικάγο, και είπαν ότι θα μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα να γίνει διδακτορικό. Mm-hmm. Ήδη σε εκείνη τη φάση, και λαμβάνοντας μαθήματα εγκληματολογικού περιεχομένου, υπήρχε κάτι το οποίο βέβαια μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο υπήρχε μια εξαιρετικά σκληρή κριτική αυτής της πρότασης. Ότι του αξιώματος. Mm-hmm. Το αξίωμα θα το πω τώρα. Ότι δηλαδή στο νομικό μας πολιτισμό, παρόλο που ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και όλα αυτά και όλα αυτά, κάθε εισαγγελέας, κάθε δικαστής, κάθε δικηγόρος, κάθε γονιός, κάθε εκπαιδευτικός, κάθε φίλος, κάθε σημαντικός άλλος μέσα στο κοινωνικό μας περιβάλλον μας κρίνει με βάση την πορεία μας. Mm-hmm. Και αν υπάρχει μια πορεία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί παρεκκλίνουσα πριν την εγκληματική πράξη, πριν από μια πράξη η οποία επισημαίνεται από το νομικό σύστημα, από το ποινικό σύστημα, ως εγκληματική. Έρχεται λοιπόν και επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή ότι η παρέκκληση είναι ο προάγγελος mm-hmm. της εγκληματικής πράξης. Αυτό δεν ήταν, για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλος ο σχεδιασμός της αντεγκληματικής και της προληπτικής πολιτικής που έχουμε συναντήσει τα προηγούμενα τουλάχιστον 30 χρόνια. Δηλαδή,
όταν θέλουμε να μειώσουμε το έγκλημα, όταν θέλουμε να μειώσουμε τι συμμορίες ανηλίκων, όταν θέλουμε, λέω τώρα στον πληθυντικό, έτσι, σαν κοινωνία εννοώ. Ναι, ναι. Όταν θέλουμε να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες, ας πούμε, χρήσης ναρκωτικών ή οτιδήποτε τέτοιο, τι πάμε και κάνουμε. Και λέμε, πάμε να βρούμε τις ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς. Και θα επιδράσουμε πάνω στις ομάδες οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς. Οι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί. Ποιοι είναι οι άνθρωποι, οι πιο ανήσυχοι, οι πιο έτσι. Αυτοί που μπορεί να έχουν πειραματιστεί ήδη κατά την εφηβεία κτλ. Οπότε τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν και επεκτείνουμε το ποινικό σύστημα. Επεκτείνουμε τους θεσμούς σαν τη φυλακή, σαν το δικαστήριο, σαν οτιδήποτε άλλο. Με υποκατάστατα, τα οποία μερικές φορές μπορεί να φαντάζουν πιο ήπια. Αλλά ανάλογα με το πλαίσιο που τα βάλεις μέσα, μπορεί να μην είναι καθόλου ήπια. Δηλαδή, όταν πας ένα 12χρονο, ας πούμε, και του πεις ότι φιλαράκι, έχεις πρόβλημα με τη συμπεριφορά σου και από εδώ και πέρα δεν θα είσαι αυτή την τάξη, θα είσαι στην άλλη τάξη. Σε χωρίζω τα φιλαράκια σου, σε χωρίζω την κόμενα που γουστάρεις. Σου συμπεριφέρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα 12 σου, αυτό δεν είναι καθόλου ήπιο. Μπορεί να είναι πολύ πιο βαρύ από όταν πια συνειδητά ένας ενήλικας κάνει μια πράξη 45 του και ξέρει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του πράγματος. Πάμε λοιπόν και επεμβαίνουμε σε αυτούς. Αυτό είναι πρόληψη. Άρα τι κάνουμε, επεμβαίνουμε στην παρέκκληση προκειμένου να μειώσουμε ή να ελέγξουμε με κάποιο τρόπο το έγκλημα. Αυτό λοιπόν είναι αξίωμα στον ποινικό μας πολιτισμό. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ότι πριν το έγκλημα υπάρχει κάτι που δεν είναι ομαλότητα, δεν είναι κανονικότητα, είναι παρέκκληση. Άρα πάμε να δούμε ποιοι είναι οι παρεκκλίνοντες, τη δεξαμενή αυτή, προκειμένου να δούμε ποιοι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι εγκληματίες μετά. Έχουν υπάρξει βιβλία επιστημονικής φαντασίας και μυθιστορήματα για αυτό το πράγμα. Πώς μπορείς να ελέγξεις το μυαλό ενός ανθρώπου προκειμένου να μην. Αυτό λοιπόν το αξίωμα ήταν αυτό το οποίο έψαξα στο διδακτορικό μου. Δηλαδή, για ποιο λόγο θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Πού θα το ψάξουμε λοιπόν αυτό το πράγμα? Στα πλαίσια μιας ερευνητικής διαδικασίας, ειδικά τόσο περιορισμένου χρόνου, όπως είναι ένα διδακτορικό που συνήθως κρατάει 3 με 4 ή 5 χρόνια, με ένα το δικό μου κράτησε 6, αυτό το πράγμα πρέπει να βρεις ένα τρικάκι να το κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να βρεις 15.000 ανθρώπους, να αναλύσεις τις ζωές τους και όλους τους παράγοντες που μπορούν να επιδρούν και να δεις ποιοι από αυτούς τους 15.000 ανθρώπους ζούσαν μια τέτοια ζωή και τελικά από αυτούς τους 15.000 ανθρώπους οι 1.000 μπήκαν φυλακοί, οι άλλοι 1.000 τη γλιτώσαν, αλλά θα μπορούσαν να είχαν μπει και οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Και βρήκα την έννοια της παρεκκλίνουσας ταυτότητας. Δηλαδή, της παρεκκλίνουσας πολιτισμικής ταυτότητας. Δηλαδή, ποιος αισθάνεται ότι η ζωή του είναι τέτοια που δεν μπορεί να βιώσει αυτή τη ζωή με άλλο τρόπο, πέρα από το να δημιουργήσει μια πολιτισμική ταυτότητα για τον εαυτό του, η οποία είναι παρεκκλίνουσα σε σχέση με εξουσιαστικά πρότυπα, σε σχέση με το ίδιο το ποινικό σύστημα, σε σχέση με όλα αυτά. Και επειδή ήμουν λοιπόν και μουσικός ταυτόχρονα, αυτό το πράγμα το βρήκα στη ροκ μουσική. Επαναλαμβάνω, τη δεκαετία του 90. Και έτσι προέκυψε λοιπόν αυτό το διδακτορικό. Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκανες μια νήξη, αλλά δεν είναι μόνο νήξη, από την πολιτική κυρίαρχη τάξη. Αυτή η σχέση που περιέγραψες πριν, ροκ, παρέκκληση, έγκλημα. Και για ποιους λόγους μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει η πολιτική κυρίαρχη τάξη αυτή τη σχέση? Την υποτιθέμενη ή πραγματική δεν έχει μικρή σημασία για τους κυρίαρχους, αν είναι πραγματική ή υποτιθέμενη. Θες να ξεκινήσω από την απάντηση ή θες να ξεκινήσω από τις προϋποθέσεις της απάντησης? Θα ξεκινήσω από εκεί που θες. Όπως θες. Όταν πρότεινα λοιπόν τη συγκεκριμένη εργασία στο Πανεπιστήμιο, επειδή πραγματικά είχα τύχει στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στα χέρια πάρα πολύ καλών δασκάλων, αυτοί οι άνθρωποι, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπαν είναι ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν βάζουμε στην ίδια πρόταση το ροκ, την παρέκκληση και το έγκλημα, αυτομάτως, πέρα από την οποιαδήποτε, ακόμα και αν έρθει σε αυτή την υπόθεση μια διάψευση, αμέσως καθαγιάζεται με έναν επιστημονικό λόγο. Δηλαδή μπαίνει στην ίδια πρόταση. Ο καθένας μπορεί να την αντιμετωπίσει σαν να λες αυτό το πράγμα. Σαν να λες ότι το ροκ είναι παρέκκληση και οδηγεί στο έγκλημα. Ό,τι και αν γράψεις μέσα σε όλες αυτές τις σελίδες. Αυτό αμέσως είναι μια ένδειξη μιας ανομαλίας που ήθελα να ερευνήσω σε σχέση με την ίδια τη δικιά μου τη ζωή.
Δηλαδή, αν πραγματικά αυτό το πράγμα, όχι αν συμβαίνει, με κάποιο τρόπο ήξερα ότι δεν συμβαίνει, αλλά αν συμβαίνει και στις ζωές άλλων ανθρώπων και όταν αντιλαμβάνομαι τον ίδιο τρόπο, ή αν εγώ δεν ήμουν τόσο ρόκερ ή τόσο παρεκκλήτων και τελικά τόσο εγκληματίας. Τέλος πάντων, για λόγους εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, το ροκ ήταν μια σούπα. Δηλαδή δεν είχε κανένα πια λόγο να... Δηλαδή ειδικά όταν ξεκινούσα την έρευνά μου υπήρχαν και πολλά ηρωνικά χαμόγελα του στυλ «Έλα μωρέ τώρα το ροκ ας πούμε και έγκλημα και παρέκκληση». Αυτά τα πράγματα είναι δεκαετία 70, το καταλαβαίνω. Χούντα το καταλαβαίνω ας πούμε. Να μιλούσε για εκείνη την εποχή το καταλαβαίνω τώρα, το 90. Τώρα μπαίνεις ας πούμε μέσα σε ασανσέρ και ακούς Rolling Stones και είναι αλήθεια. Ναι, αυτό ναι. Το πράγμα. Το ζήτημα είναι αν οι Rolling Stones στη δεκαετία δεν είναι ροκ. Mm-hmm. Όχι αν υπάρχουν νέα όρια σε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πω μάλλον πάρα πολλά πράγματα. Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα το οποίο το βρήκα και μέσα από την έρευνά μου. Το 1999 ένας τυπάκος μπαίνει μέσα στο γυμνάσιο του Columbine, ανοίγει πυρ και σκοτώνει 17 άτομα. Πράγματα που γίνονται από τότε μέχρι τώρα συνέχεια. Ο τυπάκος αυτός προφανώς δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα στην Αμερική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς ψάχνουν τις αιτίες, την απομόνωση, τους κακούς γονείς, τα video games. Κάτι πρέπει να φταίει. Δεν μπορεί ας πούμε, έτσι, να πάρεις ένα όπλο και να καθαρίζεις κόσμο. Έτσι. Και βρίσκουμε το λόγο. Ο λόγος είναι ο Μέρλιν Μάνσον. Mm-hmm. Αυτό. Και δεν είναι κάτι που ανακάλυψα εγώ, είναι κάτι που το βρήκα έτοιμο έτσι. Ο Μέρλιν Μάνσον λοιπόν ακυρώνεται μια περιοδία του, γίνεται το κακό το οποίο πρέπει μια κοινωνία να προσέξει για τα παιδιά της, να μην έχουν την ίδια επιρροή, μην πάρουν τα όπλα και αρχίσουν να σκοτώνουν συνομιλίκους, να μην γίνουν περισσότερο, όχι να μην σκοτώσουν, περισσότερο να μην γίνουν θύματα. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί είναι τέλος πάντων η στρέβλωση, η φοβερή. Χρησιμοποιείται λοιπόν και χρησιμοποιήθηκε τότε, χρησιμοποιήθηκε πολύ πιο πριν και χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα. Mm-hmm. Ότι η πολιτική τι είναι, η πολιτική είναι ο χειρισμός του δημόσιου λόγου, τίποτε άλλο, σε ένα πολύ γενικό επίπεδο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν θέλεις να αποπροσανατολίσεις στη χειρότερη περίπτωση ή να βρεις εύκολες λύσεις, βρίσκεις το πρώτο πράγμα που σου είναι διαθέσιμο. Δηλαδή, γιατί τα παιδιά μας είναι απαθή, γιατί παίζουν video games. Τι να κάνουμε, απαγορεύουμε τα video games. Έτσι. Το ότι είναι απαθή, γιατί δεν έχει ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα, οι γονείς είναι αδιάφοροι, δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία να τα προσελκύει, να δημιουργεί ενδιαφέροντα, να αξιοποιεί τα ταλέντα τους. Αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα. Τι μας θέλει τα video games. Μην παίζεις video games. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και με το rock and roll είναι το πρόβλημά μας αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο έχει υποθεί ήδη από τη δεκαετία του 70. Από το Heritage, που λέει το εξής, ότι το rock and roll, το punk κυρίως, από μια μουσική η οποία ασχολήθηκε με την κοινωνική παθολογία και βρήκε το χώρο να εκφραστεί λέγοντας ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που ζω, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπω γύρω μου, δεν μου αρέσει η σχέση που δημιουργώ με τους ανθρώπους, δεν μου αρέσει το μέλλον. Δεν μου αρέσει, ας πούμε, η λογική του να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να βρω μια δουλειά και να πεθάνω. Θέλω και κάτι άλλο μέσα σε αυτό. Από θεματολογία της παθολογίας της ζωής έγινε παθολογία της κοινωνίας το ίδιο. Δηλαδή αυτό που φταίει είναι το punk. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά, έτσι, πόσο μεγάλη είναι. Είναι λοιπόν η εύκολη λύση, πολλές φορές. Τι είσαι εσύ, αγόρι μου, φοράς μαύρα μπλουζάκια, έχεις αυτή την αντίληψη για τη ζωή, δεν γουστάρεις πολύ τους μπάτσους, δεν γουστάρεις πολύ το δασκαλό σου, δεν γουστάρεις πολύ τους γονείς σου, ορίμασε, θα σου περάσει, κάτσε καλά, έκανες κάτι, φταίει αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η σύνδεση, η οποία στο κοινό μυαλό είναι αυταπόδεικτη, αλλά ορίζεται και με όρους ποινικούς. Ένα άλλο πράγμα, γράφοντας λοιπόν το διδακτορικό, ενώ υπήρχε όλο αυτό το πράγμα, έλα μωρέ τώρα και τα λοιπά και ροκ δεκαετία του 90 τώρα, δισκογραφικές, έτσι αλλιώς, τηλεόραση, μάντα, αυτό, εκείνο το άλλο,
παροχημένο θέμα, παραδίδω το διδακτορικό μου και ήταν το 2008 τον Οκτώβριο, σε 2 μήνες, ανοίγουμε τηλεόραση το Δεκέμβρη, του Αγίου Νικολάου, και έχει σκοτωθεί, όχι έχει σκοτωθεί, είχε δολοφονηθεί ένα παλικαράκι, έφηβος, μέσα στα Εξάρχεια. Και αρχίζει μια συζήτηση στο δημόσιο λόγο, αυτό είναι πολιτική, μια συζήτηση στο δημόσιο λόγο, από αυτούς που έχουν την εξουσία να την αρθρώσουν αυτή τη συζήτηση, ότι παιδιά, για μια στιγμή, αυτό το παιδί είναι στα Εξάρχεια. Αυτό το παιδί φοράει μαύρα μπλουζάκια. Αυτό το παιδί έχει μακριά μαλλιά. Αυτό το παιδί είναι λογικό ότι όντας στα Εξάρχεια με μακριά μαλλιά και μαύρα μπλουζάκια και με την παρέα του το βράδυ, όταν θα βγει ο αστυνομικός να περνά, θα τους βρήσει, θα τους πετάξει, θα τους κάνει, θα τους ράνει. Και είναι λογικό κάποια στιγμή, οι άνθρωποι είναι και αυτοί, ας πούμε, να βγάλουν κάποιες να πυροβολήσουν, ας πούμε. Οπ, να το επιχείρημα. Να λοιπόν, πώς η πολιτική, δηλαδή η άρθρωση του δημόσιου λόγου και ο χειρισμός του δημόσιου λόγου, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πρόταση σαν ροκ και ό,τι υπάρχει πίσω από αυτό, έτσι. Δεν λέμε ότι ο Γεωργόπουλος ήταν ροκάς, αλλά η αναπαράσταση που βγήκε μέσα από αυτό έχει να κάνει πολλά με αυτό. Έρχεται στην παρέκκληση και πάμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήταν εγκληματίας. Και άρα ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το ποινικό σύστημα μπορεί να μην ήταν και τόσο αδικαιολόγητος για αυτό που έκανε. Ωραία. Πιστεύεις ότι το περιεχόμενο και η ουσία του όρου νεωνική κουλτούρα είναι ένα εμπορικό προϊόν το οποίο ήρθε από τα πάνω, δημιουργήθηκε από μόνη της? Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του εμπορικού προϊόντος που δημιουργήσαν κάποιοι, ας πούμε ότι το δημιουργήσανε, και της όντως νεωνικής κουλτούρας, ότι υπήρχε αυτό το πράγμα? Όντως, απλά υπήρχε και το εκμεταλλεύτηκαν και το ξανάδωσαν πίσω με άλλο τρόπο και με άλλο περιεχόμενο, ίσως, δεν ξέρω. Σύμφωνα με αυτό που έχουν γράψει άνθρωποι που μελετούσαν τη δεκαετία του 50 στην Αμερική, κάτι συνέβη μετά τον πόλεμο στην Αμερική και δημιουργήθηκε μια ανάπτυξη. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας χαμηλαμοιβόμενες, αλλά για τους εφήβους ήταν μια χαρά αυτό. Το να μπορείς να δουλεύεις σε ένα βενζινάδικο, το να μπορείς να δουλεύεις σε μια καφετέρια, να παίρνεις 5 δολάρια τη μέρα, ας πούμε, εκεί που δεν έπαιρνες καθόλου και ήσουν μόνο με το χαρτζιλίκι του μπαμπά. Κάτι συνέβη και άρχισαν οι έφηβοι να έχουν δικά τους χρήματα. Αυτά τα δικά τους χρήματα τα επανεπένδυσαν σε ασχολίες του ελεύθερου χρόνου. Είναι η λεγόμενη κουλτούρα της χόλης, η οποία δημιουργείται κυρίως εκείνη την περίοδο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απολύτως καταναλωτικά. Δηλαδή αρχίζω και αγοράζω ρούχα, αρχίζω και αγοράζω κινηματογραφικές ταινίες, αρχίζω και αγοράζω δίσκους, αρχίζω και αγοράζω συναυλίες, αρχίζω και αγοράζω τρόπους ζωής. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το rock and roll. Δηλαδή η ίδια η μουσική βιομηχανία, αν δούμε, ας πούμε, τις πωλήσεις που υπήρχαν το 49, μιλάμε για περίπου 200 εκατομμύρια δίσκους σε όλη την Αμερική, με το που βγαίνει το rock and roll, το 55, εκτοξεύονται στα 600, τριπλασιάζει το τζίρος και είναι rock and roll. Το 70 δε, που έχει οριμάσει πια, μιλάμε περίπου για 2 δισεκατομμύρια δίσκους το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για το δεκαπλάσιο. Σε όλες τις στατιστικές που βλέπουμε από πωλήσεις δίσκων, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολλά χρήματα καταρχήν, και κατά δεύτερον είναι ένας δεκαπλασιασμός ενός ολόκληρου τζίρου, που σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι όχι απλά έχουν πάρει το μήλο, το έχουν καταπιεί ολόκληρο. Εννοείται ότι σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι μόνο διάστατη. Δηλαδή δεν είναι ότι ο νέος άνθρωπος, έχω 5 δολάρια στην τσέπη, θα κάνω, θα τα επενδύσω στο τάδε βιβλίο. Το τάδε βιβλίο πρέπει να το βρει πρώτα. Δηλαδή πρέπει αυτό το βιβλίο να του απευθυνθεί. Στην αρχή λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την αντίδραση που υπάρχει απέναντι στο rock and roll στην Αμερική, στα πρώτα του βήματα. Το rock and roll είναι η μουσική του μαύρα. Έλα όμως που έρθει ένα λευκό ακροατήριο, το οποίο είναι στα τρυφερά του χρόνια από συντηρητικούς γονείς, μεσοαστούς, και αυτά τα παιδιά αγοράζουν τη μουσική των μαύρων, που έχει ηθικά συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή οι μαύροι δεν είναι τόσο καλοί όσο είναι οι λευκοί τη δεκαετία του 50, έτσι. Είναι
είναι ανήθικοι, έχουν διαφορετική σεξουαλικότητα, έχουν πράγματα τα οποία δεν είναι για τα δικά μας τα παιδιά, και όμως αυτοί αγοράζουν αυτό. Προσέξτε να δείτε, υπάρχουν διαφορετικά charts. Υπάρχει διαφορετικό charts για τη μουσική των λευκών, διαφορετικό charts για τη μουσική των μαύρων. Η μουσική των μαύρων πουλάει, αρχίζει να πουλάει στο λευκό ακροατήριο στα παιδιά περισσότερο και μετά γίνονται όλα μαζί ένα πράγμα. Επίσης, η μουσική η οποία έγιναν διάσημη στα Αμερική, Elvis Presley, κουλουπού κουλουπού, είναι λευκή. Οι οποίοι βασίσαν το ρεπερτόριό τους στο ρεπερτόριο των μαύρων. Έτσι. Αυτό από μόνο του τι δείχνει? Δείχνει ότι το εμπορικό κύκλωμα. Και όταν μιλάμε για κύκλωμα, να δούμε λίγο τι λέμε, έτσι. Υπάρχει η λογική της συνωμοσίας, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν 5 μεγάλοι επιχειρηματίες γύρω από ένα γραφείο και λένε τι θα δώσουμε στα παιδιά μας του χρόνου, θα τους δώσουμε αυτό. Αλλά υπάρχει και η λογική των αυτόνομων εμπορικών αντιπροσώπων, οι οποίοι νιώθοντας την ανάγκη, ας πούμε, παιδιά, από αυτό το πράγμα πουλάει, θέλω και άλλα. Αυτό το πράγμα πουλάει επίσης, θέλω και άλλα. Και λέει, δημιουργήστε ένα τέτοιο προϊόν για να μπορώ να το φέρω στο κατάστημά μου να το πουλήσω. Από την ανάγκη λοιπόν δημιουργείται και ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αρχίζει και γεμίζει τα ράφια πια. Αυτά λοιπόν τα πράγματα γίνανε μαζί. Δηλαδή υπάρχει η ανάγκη από την νεολαία να δημιουργήσει, που δημιουργεί μια δικιά της κουλτούρα, αλλά υπάρχει επίσης και ένα εμπορικό κύκλωμα το οποίο τροφοδοτεί αυτή την ανάγκη με συγκεκριμένα προϊόντα και με συγκεκριμένο τρόπο. Που σημαίνει τι? Ότι εγώ μπορεί να θέλω σαν νέος 150 πράγματα, αλλά παίρνω 30. Mm-hmm. Τα άλλα 120 δεν πρόκειται να τα πάρω ποτέ. Δεν μπορεί το εμπορικό κύκλωμα να μου τα δώσει. Αλλά καλύπτει την ανάγκη μου με αυτά τα 30. Και προχωράω έτσι. Αυτό που λέμε λοιπόν σαν νεανική κουλτούρα, ας πούμε ότι είναι μια διαδικασία, ένα αποτέλεσμα φιλτραρίσματος όλης αυτής της διαδικασίας. Η ανάγκη που το ανοίγει αυτό το πράγμα σαν βεντάλια, η βεντάλια που κλείνει εκεί στο εμπορικό κύκλωμα που μπορεί να το δώσει και το εμπορικό κύκλωμα που χρησιμοποιεί και τη διαφήμιση. Και το... Αυτό είναι για σένα, σου λέει. Αυτό είναι, αυτό πάρε. Αυτό είναι αυτό που ζήτησες. Mm-hmm. Κουλουπού κουλουπού, προκειμένου να δημιουργήσει τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από. Το Μάριο Μάφι, νομίζω, από το Underground το βιβλίο, για τις πρώτες αντιδράσεις από την ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα». Αυτό ήταν σημείο σταθμός στην νεανική κουλτούρα της Αμερικής και στη γέννηση του rock and roll, γιατί είχε μέσα το πρώτο rock and roll κομμάτι, ας πούμε, πέτυχε στο κινηματογράφο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όπου πεζόταν αυτή η ταινία, τότε και στην Ελλάδα, παρατηρούταν κρούσματα βανδαλισμών, τα παιδιά μπαίνανε μέσα στις σχηματογραφικές αίθουσες και ιστεριάζανε, χορεύανε πάνω στα, στα καθίσματα, σπάγανε κανένα κάθισμα, αυτό, εκείνο, υπήρχε μια ταξία γενικότερη, πράγμα που δεν ήταν συνηθισμένο τότε σε μια κινηματογραφική αίθουσα, έτσι. Χειροκροτούσαν ή φωνάζαν ή τραγουδούσαν μαζί τα τραγούδια με την κινηματογραφική ταινία κτλ. Έβγαινε λοιπόν κάποιος μέσα από την ταινία και είπε το εξής, λέει: φτιάξαν μια ταινία για μας, άρα υπάρχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πώς η αίσθηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αισθάνεσαι ότι υπάρχεις, αλλά το να το δεις κάπου, μέσα σε κατάλογο με εμπορικά προϊόντα, μέσα σε μια ταινία, σε ένα δίσκο, σε μια κόμωση, δηλαδή σε μια φωτογραφία ενός νέου με ένα κοκοράκι με μπριγαντίνι στο μαλλί, με ένα δερμάτινο μπουφάν πάνω σε μια μηχανή, Μάρλον Μπράντο, αργότερα James Dean κτλ. Το αν το δεις αυτό το πράγμα που ήθελες να υπάρχει, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το επιλέξεις και μπορείς να το αγοράσεις. Άρα είναι μαζί αυτά. Και νομίζω δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι μαζί. Άρα το ροκ είναι πλάκι με αυτή την νεανική κουλτούρα και με την εμπορική της διάσταση, φαντάζομαι. Ό,τι μελέτη υπάρχει για το ροκ και ό,τι μελέτη υπάρχει για την νεανική κουλτούρα, και τα δύο αυτά τα πράγματα υπάρχουν μαζί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την νεανική κουλτούρα, δηλαδή. Μιλάμε για το ροκ, όταν μιλάμε για το ροκ, μιλάμε και για την νεανική κουλτούρα με τα πολεμικά. Ωραία. Θέλω να μου πεις, και έχεις απαντήσει μάλλον, τι σημαίνει το ροκ ως κοινωνική αναπαράσταση και ποιος είναι ο πυρήνας του ως τέτοια αναπαράσταση, ως κοινωνική αναπαράσταση? Ναι, αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη λογική των κοινωνικών αναπαραστάσεων, η οποία είναι μια τεράστια θεωρητική λογική μέσα στην κοινωνική ψυχολογία, στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία. Μπορώ να πω 2-3 πραγματάκια για την κοινωνική αναπαράσταση. Από το 19ο αιώνα και μετά η κοινωνική θεωρία σου λέει ότι
δεν υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι για όλους ίδιο. Αυτό το πράγμα εξαρτάται από τις εμπειρίες που έχουμε, από τη διαφορετικότητά μας, από τη διαφορετική ηλικία, από τις, τις εμπειρίες που έχουμε, το φύλλο που έχουμε, κλπ. Που σημαίνει τι, ότι ό,τι εμείς κρίνουμε ότι είναι πραγματικό αυτή τη στιγμή, είναι μια αναπαράσταση του πραγματικού. Δηλαδή αναπαριστά το πραγματικό. Δεν είναι όλο το πραγματικό στην ολότητά του. Από τι εξαρτάται αυτή η αναπαράσταση για τον καθένα μας? Από τις γνώσεις που έχουμε καταρχήν για το πραγματικό. Υπάρχουν πράγματα του πραγματικού που εγώ γνωρίζω, αλλά εσύ δεν γνωρίζεις. Έτσι. Άρα, ίσα ίσα από τις πληροφορίες που παίρνουμε από την πραγματικότητα γύρω μας, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τα αντικειμενικά στοιχεία, ας πούμε, του πραγματικού. Οι γνώσεις που έχουμε σε σχέση με το τι είναι πραγματικό είναι διαφορετικές, το τσεκάρουμε αυτό ούτως ή άλλως. Οι γνώσεις που έχουμε μας δημιουργούν μια συγκεκριμένη στάση. Σωστά. Για την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν εγώ γνωρίζω παραδείγματος χάρη ότι ο πόλεμος που γίνεται μεταξύ των Αμερικανών με το Ιράκ είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχω τελείως διαφορετική στάση, συνέστημα απέναντι σε αυτό που γίνεται, στα θύματα αυτού του πολέμου, με αυτό που πιστεύει ότι αυτό το πράγμα γίνεται για τη δημοκρατία. Γιατί οι Ιρακινοί είναι λιγότερο δημοκράτες από τους Αμερικάνους. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά με ενδιαφέρει ότι έχουν διαφορετική αντίληψη, δηλαδή διαφορετικές πληροφορίες, άρα διαφορετική στάση απέναντι σε αυτό το πράγμα. Ο συνδυασμός της πληροφορίας, της γνώσης που έχω και της στάσης, του συναισθήματος που έχω απέναντι σε αυτή την πληροφορία, που δημιουργείται από την πληροφορία, μου δημιουργεί την τάση για συμπεριφορά. Δηλαδή, αν γίνουν δύο διαδηλώσεις, η μία για την αδικία των ανθρώπων που υφίστανται εξαιτίας ενός πολέμου για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, και αν γίνει και μια άλλη διαδήλωση που θα λέει για την ανωτερότητα του πολιτισμού των Αμερικάνων έναντι των Ιρακινών, φανταζόμαστε ότι οι άνθρωποι με διαφορετικές κοινωνικές αναπαναστάσεις, ο ένας θα πάει εδώ και ο άλλος θα πάει εκεί. Σωστά. Άρα έχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Έτσι εξηγείται λοιπόν πάνω κάτω, με έναν σχετικά δομημένο τρόπο, γιατί οι άνθρωποι βιώνουν διαφορετικά την ίδια πραγματικότητα, εντός εισαγωγικών την ίδια, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, στάσεις για την πραγματικότητα και συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτές είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις. Πάμε λοιπόν στην κοινωνική αναπαράσταση του ροκ. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει μέσα σε αυτό το πράγμα που θα το λέμε ροκ τώρα, με μια φοβερή αίσθηση αυθαιρεσίας και αφαίρεσης, έχει μια αντίληψη για την πραγματικότητα. Διαφορετική από αυτό που δεν έχει βιώσει ή έχει περάσει τελείως επιθερμικά έξω από αυτό. Και αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα. Αποτελείται από την γνώση, το συνέστημα, τη στάση και τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στα εξουσιαστικά πρότυπα. Δηλαδή ότι έχει δικαίωμα ο μπαμπάς να μου πει να μην κάνω αυτό. Ναι ή όχι. Ναι, όχι, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει η ροκ κοινωνική παράσταση. Πώς αισθάνομαι εγώ που μου το λέει? Αισθάνομαι ότι με καταπιέζει. Και πώς λειτουργώ εγώ για να είμαι σύμφωνος με αυτή την πληροφορία που έχω και με το συναίσθημα που έχω? Τον γράφω κανονικά και συγκρούομαι ανοιχτά μαζί του. Έτσι. Αυτό, ας πούμε, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε με πολύ έτσι γενικούς όρους το πώς μπορεί να μας οδηγήσει η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων στο να εξηγήσουμε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες στάσεις και κάποιες γνώσεις σχέση με το ροκ. Τότε τι γίνεται? Αυτό που παρατήρησα σε πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει για το ροκ and roll και για το ροκ ήταν ότι πολλές φορές διάφοροι ερευνητές μπερδεύουν δύο διαφορετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις, και εδώ αυτό είναι λίγο δύσκολο. Για πες. Υπάρχει η κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ και υπάρχει και η ροκ κοινωνική, δηλαδή, που είναι και η ροκ κοινωνική αναπαράσταση, που είναι διαφορετικά πράγματα. Η κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ. Τι ξέρω για το ροκ? Ότι είναι μια κουλτούρα αντίδρασης που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50, άνθρωποι με μακριά μαλλιά παίρναν ναρκωτικά, αυτό τσακωνόταν με την αστυνομία κτλ. Κτλ. Δεν βρίσκαν δουλειά, κάποιοι από αυτούς πεθάνανε, κάποιοι γίνανε rockstar, εκμεταλλευτήκαν το σύστημα και και τι είναι αυτό τελικά? Τίποτα. Πολιτικά. Λοιπόν, αυτή είναι μια κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ. Ξέρω αυτό, αισθάνομαι για αυτό το πράγμα έτσι,
και συμπεριφέρομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Το υπερασπίζεις? Όχι, δεν το υπερασπίζομαι. Υπάρχει και άλλη. Τι είναι το πάλι κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ? Με διαφορετική πληροφορία. Τι είναι το ροκ? Μια ανάγκη της νεολαίας να λύσει τα προβλήματα που δεν έλυνε η κυρίαρχη κουλτούρα της δεκαετίας του 50 μέσα από πειραματισμό, απελευθερωτικά κινήματα κτλ. Κτλ. Είχαν δικαίωμα προοδευτικοί άνθρωποι να δημιουργήσουν μια νέα παράδοση στον κόσμο και να αυτό κτλ. Κτλ. Και τελικά φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Το υπερασπίζεις, δεν το υπερασπίζομαι. Διαφορετική συμπεριφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά πάλι μιλάμε για την κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ. Το ίδιο το ροκ έχει μια διαφορετική κοινωνική αναπαράσταση, γιατί το αντικείμενο της είναι ο κόσμος. Πώς βλέπω τον κόσμο μέσα από το ροκ? Δηλαδή, τι πληροφορίες συλλέγω από τον κόσμο όταν είμαι όντως μέλος μιας ροκ κουλτούρας? Δηλαδή, πώς βλέπω τον αστυνομικό? Πώς βλέπω το δάσκαλο? Πώς βλέπω τα κορίτσια όταν είμαι άντρας? Πώς βλέπω τα αγόρια όταν είμαι γυναίκα? Πώς βλέπω τους συνομιλίκους που δεν ασπάζονται το ίδιο πράγμα? Πώς βλέπω τη δουλειά? Πώς βλέπω το χρήμα? Πώς βλέπω την μπάντα μου? Πώς βλέπω τη μουσική? Πώς βλέπω το δίσκο? Τον αξιολογώ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αξιολογεί κάποιος ένα δίσκο του Πάριου, ας πούμε? Πώς βλέπω την καθημερινότητά μου? Τι αξία δίνω στον ελεύθερό μου χρόνο ή στον χρόνο που θα περάσω με τους φίλους μου που θα μιλάμε για αυτό το πράγμα? Ποια είναι τα οράματά μου για τον κόσμο? Και άρα πώς αισθάνομαι γι' αυτό και τι συμπεριφορά επιλέγω? Αυτή είναι η ροκ κοινωνική αναπαράσταση για τον κόσμο. Για να μην πολυλογώ, όπως και στην απλή γραμματική, εδώ μας δίνει τη χαρτογράφηση το υποκείμενο και το αντικείμενο. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση, το υποκείμενο είμαστε όλοι και το αντικείμενο είναι το ροκ. Αυτή είναι η κοινωνική αναπαράσταση του ροκ. Στη δεύτερη περίπτωση, στη ροκ κοινωνική αναπαράσταση του κόσμου, το υποκείμενο της κοινωνικής αναπαράστασης είναι ο ροκάς, είναι ο άνθρωπος που φορέας της ροκ κουλτούρας, και το αντικείμενο είναι ο κόσμος. Ό,τι υπάρχει γύρω μας, ο πόλεμος, το οικονομικό σύστημα, το εξουσιαστικό σύστημα, χιλιάδιο. Η δεύτερη όμως αυτή αναπαράσταση που λες τώρα, η οποία εκπέμπεται από αυτόν που είναι μέσα σε αυτό το πράγμα, για να το πω έτσι απλά, στα αυτιά μου ακούγεται εντελώς πολιτική. Δηλαδή έχει πολιτικά πρόσημα όλο αυτό που λες, ο φορέας αυτής της κουλτούρας, θα το θέσω έτσι, της ταυτότητας, το να στρέφεται ή να σκέφτεται μέσα από αυτό το πράγμα για όλα αυτά με τους τρόπους που περιέγραψες, είναι κάτι εντελώς πολιτικό. Άρα αυτή η αναπαράσταση για άμεση σχέση με την πολιτική σκέψη, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς να το θέσω αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι και στην πρώτη περίπτωση υπάρχει πολιτική διάσταση, γιατί υπάρχει ορισμός της κατάστασης. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, λες ότι ο πόλεμος στο Ιράκ είναι έτσι, είναι μια πολιτική στάση. Ναι. Στο τέλος, και είναι και μια πολιτική συμπεριφορά στο τέλος. Εννοείται ότι υπάρχει σύνδεση της πολιτικής με τη μουσική και με όλα τα κινήματα και με την νεολαία κτλ. Κτλ. Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο για την πολιτική και τη μουσική που έχει πει ο Ζακ Αταλή. Το λέει λίγο αλληγορικά, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η αλληγορία σε όλα τα πράγματα. Λέει ότι η μουσική από τα αρχαία χρόνια έχει λειτουργήσει στην πολιτική εξουσία και στην πολιτική κυριαρχία ως η τέχνη του ελέγχου του θορύβου. Δηλαδή, όταν αυτό που δεν θέλεις σαν πολιτική εξουσία και σαν πολιτική κυριαρχία είναι η αταξία, είναι η μη προβλεψιμότητα, είναι ο ακατάσχετος και ο χαώδης θόρυβος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σε κάνει να κυριαρχήσεις ούτε να ελέγξεις. Οπότε, η μουσική είναι αυτή η οποία το θόρυβο αυτό το βάζει σε τάξη. Δηλαδή, σου λέει, θα βάλεις τονικότητα. Θα παίξεις έτσι, με αυτές τις συχνότητες, με αυτό το τέμπο, με αυτή την ένταση, με αυτή τη... Αυτό, η πρακτική εφαρμογή, για να καταλάβουμε αυτού του πράγματος, είναι στο καρναβάλι. Σε όλες τις γιορτές και τις τελετουργίες των ανθρώπων, οι οποίες έχουν διασπαστικό χαρακτήρα της κοινωνικής τάξης, κοινωνική αταξία, και πάντα γινόταν στις ανθρώπινες κοινωνίες αυτό το πράγμα, τουλάχιστον μια ή δύο φορές το χρόνο, τι κάνουμε στα καρναβάλια? Βγάζουμε τις μάσκες που φοράμε καθημερινά,
τη μάσκα του γονέα, τη μάσκα του εργαζόμενου, τη μάσκα του υπαλλήλου, του αφεντικού, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Βγαίνουμε μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων χωρίς χαρακτήρες, χωρίς ταυτότητες και κάνουμε θόρυβο. Υποδεχόμαστε την άνοιξη χτυπώντας δαούλια. Βγαίνουμε στην πόλη σφυρίζοντας σφυρίχτρες. Έτσι, δηλαδή δημιουργώντας ακριβώς αυτή την αταξία μέσα τον ήχο. Η μουσική λοιπόν πάντα έχει την πολιτική, ας πούμε, χρησιμότητα του να ελέγχει αυτό το θόρυβο, του να δίνει αυτό το πράγμα. Το rock and roll λοιπόν ήταν η τέχνη του θορύβου. Έτσι. Σε κάθε μουσικοκριτικός όταν αντιμετώπισε για πρώτη φορά μια rock band, ας πούμε, έλεγε τι θορυβώδες πράγμα είναι αυτό, τι χαοτικό, τι έτσι, τι αλλιώς, δεν μπορείς αυτό, δεν μπορείς να το ακούσεις, δεν υπάρχει αρμονία, δεν υπάρχει εκείνο. Δηλαδή ήταν αυτή η έκπληξη, αυτό το ανίκιο πράγμα μέσα σε αυτό στο rock and roll. Οπότε γι' αυτό το λόγο ίσως και η πολιτική εξουσία και συμβολικά αλλά και πρακτικά είδαν εχθρός αυτό. Δηλαδή ότι δεν θέλουμε και πολύ χάος σε αυτό το πράγμα. Κάτσε να το περιορίσουμε λίγο. Αν όχι ηχητικά, τουλάχιστον κοινωνικά και πολιτικά. Αν και αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε, και αυτός ο θόρυβος που έλεγες για το rock and roll, ήταν που λες στην αρχή, ακουγόταν έτσι στα αυτιά της πολιτικής rock κυριαρχίας. Με τα χρόνια μπήκε και αυτός ο κανόνας. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Μια black metal band μπορεί να είναι θόρυβος, αλλά είναι ένας θόρυβος με κανόνες. Έχουν γραφτεί πράγματα για αυτό το θόρυβο. Έχουν κάπως μπει σε ένα πλαίσιο, καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή είναι ένας θόρυβος ο οποίος είναι σε πλαίσιο πλέον. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή απασχολεί, ας πούμε, τους από πάνω τον να το βάλουν σε ένα πλαίσιο, εφόσον έχει μπει το ίδιο σε πλαίσιο. Και με το punk έγινε το ίδιο. Νομίζω. Αυτό. Δηλαδή το punk ήταν κάποτε παιδιά, ο καθένας μπορεί να παίξει, μετά όμως μπήκε σε μια φόρμα αυτό το πράγμα. Και πάνω κάτω παίζανε όλοι το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η διαδικασία της εκπειθάρχησης. Δηλαδή, πάμε στο Φουκώ τώρα. Δηλαδή ότι υπάρχει το κανονικό, υπάρχει το ομαλό, αλλά υπάρχει και η διαδικασία του ελέγχου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Όταν υπάρχει το κανονικό, υπάρχει και το μη κανονικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Έτσι, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε πρόοδος, δεν θα υπήρχε τίποτα διαφορετικό από ένα συγκεκριμένο πράγμα. Σε καμία κοινωνία δεν υπάρχει αυτό, σε καμία ανθρώπινη κατάσταση. Τι κάνει η πειθαρχία λοιπόν, σαν λόγος? Μελετά αυτή την ομαλότητα και μελετά και κάθε τι που δεν είναι ομαλό. Και αυτό το πράγμα εξοικειώνεται μαζί του, το γνωρίζει, το κατατάσσει, το ιεραρχεί, το βάζει σε κατηγορίες, και όσο το βάζει σε κατηγορίες τόσο το εκπειθαρχεί. Όχι με την έννοια ότι θα το κάνει λιγότερο θορυβώδες, αλλά θα ξέρει ότι αυτός ο θόρυβος πια είναι αποδεκτός στα πλαίσια μιας τάξης. Αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο επίσης ωραίο, το οποίο προέρχεται για το παράδειγμα που μόλις έδωσα. Τι είπα πριν? Ότι σε μια κοινωνία η οποία έχει καθημερινά ταυτότητες, ανθρώπους που λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, στο καρναβάλι λοιπόν πετάμε τις μάσκες τις κοινωνικές μας και είμαστε κάποιοι άλλοι. Αυτό το πράγμα για ποιο λόγο το κάνουμε? Για να υπάρξει μια εκτόνωση. Για να μην υπάρξουν επαναστατικές δράσεις οι οποίες, ας πούμε, θα μπορούσαν να χαλάσουν την ίδια την τάξη μόνιμα, αλλά μπαίνουν σε παρένθεση για μία, για δύο, για μία εβδομάδα, έτσι, για μία-δύο μέρες ή για μία εβδομάδα, και μετά τι κάνουμε? Ξαναφοράμε τη μάσκα, ξαναμπαίνουμε πάλι στις ίδιες ταυτότητες και συνεχίζουμε έτσι, γιατί αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι και αυτό είναι το σωστό. Που σημαίνει τι? Ότι πολλές φορές ο θόρυβος ο ίδιος, το punk παραδείγματος χάρη ή το rock and roll, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένα εργαλείο. Μπράβο, αυτό, στα πλαίσια μιας εξουσίας, μιας κυριαρχίας, εκτόνωσης. Και έχει αναλυθεί και έτσι. Υπάρχει ένα σίγουρα πράγμα. Σίγουρα είναι και έτσι. Υπάρχει ένα πράγμα που αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαετία του 90 από μελετητές κυρίως στην Αγγλία. Τότε που είχε γίνει μεγάλος χαμός, ας πούμε, με την κουλτούρα του έκσταση. Rave και τέτοια. Ναι, με το rave και με την... ήταν η λεγόμενη... συγγνώμη. Η κουλτούρα του Σαββατοκύριακου. Που σημαίνει τι? Είμαι ένας πολύ καλός μαθητής στο λύκειό μου από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή γίνομαι άλλος άνθρωπος. Πίνω ό,τι βρω μπροστά μου, χορεύω ολόγυμνος, κάνω έρωτα με όποιον βρω μπροστά μου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, βρίζω τον καθένα,
Πετάω λοιπόν τη μάσκα μου για ένα Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ξανά είμαι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη μου. Αυτό το πράγμα έχει αναλυθεί από κάποιους αναλυτές σαν ελεγχόμενη απώλεια ελέγχου. Δηλαδή, γιατί το απώλεια ελέγχου το καταλαβαίνουμε. Το ελεγχόμενο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ πέρα. Δηλαδή, ότι επιτρέπω μέσα σε μια διαδικασία τάξης να υπάρξει αυτή η απώλεια ελέγχου, αρκεί να μπορώ να την ελέγξω. Δηλαδή, αρκεί αυτό το πράγμα να είναι μέσα στις κατηγοριοποιήσεις που λέγαμε για το Φουκώ, που ήδη έχω προβλέψει. Αν δεν είναι, έχω πρόβλημα. Και εκεί, όταν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, δημιουργούνται και οι συγκρούσεις, οι οποίες δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές. Οι συγκρούσεις που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με το rock and roll, ας πούμε, και την κυρίαρχη κουλτούρα κτλ. Ωραία. Θέλω να μου πεις, για να ξαναγυρίσω λίγο στην παρέκκληση, πόσο σημαντικό ή ασήμαντο ρόλο πιστεύεις ότι παίζει στους παρεκκλίνοντες, στους θεωρουμένους στους παρεκκλίνοντες τέλος πάντων, ή στους πραγματικά παρεκκλίνοντες, το πώς τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Δηλαδή ότι τους αντιμετωπίζουν ως παρεκκλίνοντες και μπορεί και να μην είναι κιόλας. Δηλαδή επηρεάζονται από την άποψη του κοινωνικού περίγυρου για το ότι εγώ μπορεί να μην είμαι παρεκκλίνων, αλλά ο άλλος να με βλέπει ως παρεκκλίνων και τελικά ας πούμε να βρεθώ σε μια κατάσταση που όντως να γίνω κάτι τέτοιο. Επειδή με βλέπουν οι άλλοι έτσι. Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια εδώ. Η παρέκκληση είναι μια έννοια η οποία αφορά το ποινικό σύστημα και τις θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου ως αυτό που είπαμε στην αρχή, ως ένας προάγγελος προβληματικών συμπεριφορών. Η ίδια θα μπορούσε να θεωρηθεί προβληματική συμπεριφορά, αλλά είναι και προάγγελος σοβαρών συμπεριφορών που μπορεί να απασχολήσουν το υποκείμενό μας. Η παρέκκληση όμως δεν είναι κάτι διαφορετικό στην πραγματική ζωή από το να αισθάνεσαι και να είσαι διαφορετικός. Πάρα πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης, ναι, της κοινωνικοποίησης, όχι καν ενηλικίωσης, δηλαδή από τα 5 χρόνια της ζωής τους, που άρχισαν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ότι σταματάω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας που λέγεται μαμά, μπαμπάς και αδερφός ή αδερφή και είμαι άτομο και αυτό το άτομο έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά από τους άλλους, πρέπει να διαφοροποιηθείς για να αναπτύξεις μια προσωπικότητα, έτσι. Είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική συμπεριφορά. Ναι, μπράβο. Συμβαίνει σε όλους μας, δεν συμβαίνει σε κάποιους, έτσι, αυτό θέλω να πω. Το να είσαι πολιτισμικά παρεκκλίνων είναι στην ουσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αισθάνεσαι διαφορετικός από τους γύρω σου. Τι σημαίνει να αισθάνομαι διαφορετικός και πώς αυτό το διαφορετικό το εκφράζω εγώ σαν συμπεριφορά πια, όπως μίλησαμε πριν για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις. Ότι δρώ διαφορετικά. Δηλαδή φτιάχνω αλλιώς τα μαλλιά μου. Ντύνομαι με διαφορετικά ρούχα. Ξέρω ότι στο σχολείο πρέπει τα παιδιά να φοράνε αυτά, αλλά εγώ φοράω το σκισμένο μου τζιν. Ξέρω ότι ο δάσκαλος θα μου πει κάθε φορά ότι την επόμενη φορά, Αλμπάνι, να φορέσουμε σε παρακαλώ το τζιμ που δεν έχει την τρύπα. Ναι, 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 ναι. Την επόμενη ξαναπάω με την τρύπα. Έτσι. Για ποιο λόγο το κάνω? Δεν ξέρω ότι ο δάσκαλος θα μου την ξαναπεί. Το ξέρω. Πού αρθρώνω τη διαφορετικότητά μου? Ακριβώς αυτή τη σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή, στη λογική ότι επιβεβαιώνεται η διαφορετικότητά μου μέσα από αυτή την αντίδραση συμπεριφορά. Ξέρω ποια είναι η συνέπεια. Και μερικές φορές μπορώ να και την κοντρολάρω κιόλα. Ή μπορώ να τη χειριστώ, έτσι, αυτό το πράγμα. Που σημαίνει τι? Ότι ο παρεκκλίνων πολιτισμικά, αν μιλάμε για το ροκ, ας πούμε, ξέρει με ποια μέσα θα αρθρώσει αυτή τη διαφορετικότητά του και πειραματίζεται σε σχέση με αυτά και βρίσκει άλλα και το καθεξής. Απλά είναι ένα ζήτημα τώρα να φτάσουμε από το συγκεκριμένο τζιν στο να είσαι αντικείμενο ελέγχου, ας πούμε, όλη την ώρα. Και να θεωρείσαι εκ των πραγμάτων χρήστης ή βιαστής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, σωστά. Γράφεις ότι στην εργασία σου το ροκ έχει όντως μια παρεκκλίνουσα παράδοση. Θες να μου πεις κάποια πράγματα για αυτήν? Ποια είναι δηλαδή? Ξεκινήσαμε λίγο πριν με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι σε μια κοινωνία όπως είναι η Αμερικάνικη, ας πούμε, ξεκινάμε με τη λογική ότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ επίκαιρο τώρα, έτσι. Ότι η μαύρη κουλτούρα θα αλώσει τον λευκό προτεσταντικό συντηρητικό πολιτισμό των λευκών Αμερικάνων, ας πούμε. Πώς? Μέσα από τα παιδιά μας. Mm-hmm. Θυματοποίηση λοιπόν μιας... Ναι, οπ, να, υπάρχει κλίνουσα παράδοση ήδη. Τι κάνουμε έτσι? Μιλάμε για...
Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα το πω πιο γενικά. Mm-hmm. Όπως θες, πες. Από το μεσαίωνα και μετά δεν μιλάμε πια, ήδη η Αμερική δεν μιλάμε καθόλου. Η Αμερική δεν υπάρχει, έτσι. Υπάρχει μόνο η Ευρώπη. Στην Ευρώπη, λοιπόν, υπάρχει ο μεσαίωνας, υπάρχει η θεοκρατία, υπάρχει η δυσδαιμονία κτλ. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πεφωτισμένοι, οι οποίοι αρχίζουν και δημιουργούν συστήματα σκέψης και γνώσης. Διαφωτισμός, αναγέννηση. Τι λέει ο διαφωτισμός? Διαφωτισμός λέει ορθός λόγος. Φίλε, τα πράγματα μπορούν να εξηγηθούν με τον ορθό λόγο, με τη λογική. Το α μαζί με το β θα μας κάνουν ένα αποτέλεσμα γ. Έτσι, αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε στη φυσική, μπορούμε να το κάνουμε στη θρησκεία, μπορούμε να το κάνουμε και στην κοινωνία. Δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε πάνω κάτω τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κακός και να μας στείλει τον κεραυνό. Ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκένωση. Φτάνουμε σε ένα σημείο, αυτό είναι μια διαδικασία εξορθολογισμού, η οποία έχει αναλυθεί από πάρα πολλούς αναλυτές. Και φτάνουμε όμως στο 19ο αιώνα, όπου πια όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει απομαγευτεί τελείως. Έχει χάσει τη μαγεία της. Δηλαδή, καλό ήταν και ο Θεός κάποια φορά που ήρθε και κάνα κεραυνό, ας πούμε, και μας κράτουσε λίγο σε εγρήγορση, γιατί τώρα πια βαριόμαστε απελπιστικά να τα έχουμε εξηγήσει όλα. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό γενικεύτηκε κιόλας. Και δεν μπορείς να το γενικεύσεις αυτό παντού. Δηλαδή, το Α συν Β δεν θα φέρει πάντα το Γ. Δεν γίνεται αυτό στην πραγματική ζωή. Σαφέστα. Παντού. Και υπήρχε λοιπόν μια αντίδραση απέναντι σε αυτό. Αυτή η αντίδραση είναι ο ρομαντισμός, το κύμα του ρομαντισμού, ο οποίος ο ρομαντισμός, ναι μεν, ξαναέφερε τη μαγεία μέσα στις ανθρώπινες συμπεριφορές και μέσα στην ανθρώπινη σκέψη, ξανάφερε το Θεό, ξανάφερε τα ανθρώπινα συναισθήματα. Να πούμε κάτι, το γεγονός ότι κάποιος τώρα, θα δώσω ένα προβοκατόρικο παράδειγμα, στο χωριό μου λέμε, ας πούμε, ο τάδε είναι γιατρός, έχει λεφτά. Αλλά τον είδα στην ταβέρνα της προφήνης να τρώει το κεμπάπ με τα δάχτυλα, έτσι. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί έτρωγε σαν ζώο. Αυτό είναι ένα κατάλοιπο μιας διαδικασίας, μακράς διαδικασίας εκπολιτισμού, μακράς για τα δικά μας δεδομένα της ανθρώπινης ζωής, αλλά πολύ μακράς. Δηλαδή, από το μεσαίωνα και μετά συνέβη το γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να χαλιναγωγήσει τα συναισθήματά του, πρέπει να χαλιναγωγήσει τη ζώδη του φύση και πρέπει να φέρεται ως πολιτισμένος, ως ορθολογικό όν, ως ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προβλέψει. Ο ρομαντισμός λοιπόν ήρθε να σου πει: δεν πειράζει να φέρεις και λίγο σαν ζώο. Δεν πειράζει, ας πούμε, να νιώθεις αυτή την εγρήγορη σεξουαλική μέσα σου. Δεν πειράζει να την εκφράζεις κιόλα. Έτσι. Δεν πειράζει να είσαι λίγο προληπτικός. Δεν πειράζει να πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα συνέβη σε σένα γιατί υπήρχε μια εξήγηση που δεν είναι ορθολογική. Ο ρομαντισμός βέβαια μπορεί να έφερε μερικά πράγματα καλά στη ζωή μας, αλλά έφερε και τον ναζισμό, έτσι. Mm-hmm. Γιατί στις μακροκοινωνικές του, ας πούμε, εκφάνσεις ο ρομαντισμός έφερε τον εθνικισμό. Τι λέει ο ρομαντισμός? Ας τον έφερε τον εθνικισμό, αλλά τώρα η σύνθεση του ρομαντισμού με τον ναζισμό υπάρχει, αλλά είναι και λίγο, όχι επικίνδυνη. Είναι κάποιοι, ας πούμε, που δεν την δέχονται. Το θεωρούν ως παρέκκληση του ρομαντισμού, ας πούμε, ότι δεν ισχύει αυτό. Βέβαια οι εθνικοσοσιαλιστές επικαλούνται τον ρομαντισμό και η Χρυσή Αυγή το ίδιο κάνει σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν επικαλείται τον ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός έχει στην ουσία μια λογική που λέει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα παλιότερα. Ναι. Ήταν καλύτερα οι άνθρωποι όταν ζούσαν στις στάνες. Ήταν καλύτερα οι άνθρωποι. Υπήρχε μια άλλη ποιότητα συναισθημάτων μεταξύ μας. Όταν αντιλαμβανόμασταν τον κόσμο διαφορετικά, τώρα που έχει μηχανοποιηθεί αυτό το πράγμα και έχει εξορθολογιστεί ο εργαλειακός ορθολογισμός, ας πούμε, ότι κάθε τι στην ανθρώπινη ζωή είναι εργαλείο για να κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχεις, είναι σε ταράκια. Είναι μια ζωή, ας πούμε, που δεν είναι βιώσιμη πια. Και είναι σε ταράκια. Έρχεται ο ρομαντισμός λοιπόν σαν αντίδραση σε αυτό και σου λέει: φίλε, το προηγούμενο είναι καλύτερο. Απόρρια λοιπόν αυτής της σκέψης είναι ότι ποιοι μένανε εδώ πέρα πριν από εμάς, mm-hmm. οι αρχαίοι Έλληνες. Τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες? Ένα πολιτισμό να με το συμπάθειο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τον πολιτισμό να με το συμπάθειο? Γιατί είχαμε τους Τούρκους, ρε μαλάκα. Οπ, κακοί οι Τούρκοι, πάμε να πολεμήσουμε. Και ποιοι ήμασταν εμείς? Οι Έλληνες. Και πώς ορίζουμε τους Έλληνες? Έτσι, 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 έτσι. Έτσι δημιουργούνται τα έθνη. Εντάξει, αυτό συμφωνώ, ναι.
Αυτό είναι. Δεν μπορείς να έχεις λοιπόν ρομαντισμό χωρίς να έχεις και το άλλο. Δηλαδή είναι ένα μικρό πραγματάκι, μια λανθάνουσα μορφή του ρομαντισμού. Όχι, όχι. Εγώ δεν είπα για τον εθνικισμό του ρομαντισμού, που όντως υπήρχε, ήταν φορέας του έθνους κράτους όλα αυτά. Εγώ λέω για το ότι. Αν και δεν τη κουβέντα αυτό τώρα, και εντάξει, λέω και εγώ κάθομαι και λέω μαλακίες τώρα, ότι δεν ταυτίζεται για όλους τους ερευνητές του ρομαντισμού ο ρομαντισμός ο ίδιος ως κίνημα, επειδή έχει και πολλές εκφάνσεις, με τον εθνικοσοσιαλισμό. Δηλαδή θεωρούν ότι ο εθνικοσοσιαλισμός, ας πούμε, εκ των υστέρων επικαλέστηκε τον ρομαντισμό για να στηρίξει κάποια πράγματα που δεν στηρίζονται στον ρομαντισμό. Όπως ιστορικά συμβαίνει σχεδόν ταυτόχρονα. Δηλαδή τα εθνικά κράτη, ας πούμε, δημιουργούνται όταν πια μπαίνουν οι πρώτες βάσεις του ρομαντισμού. Okay. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο πριν εθνικό κράτος. Αυτό που σου λέω εγώ δεν είναι η δική μου άποψη, βέβαια. Είναι αυτή που ξέρω ότι λένε κάποιοι ότι. Και εμένα δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι τα διαβάσματά μου, ας πούμε, και αυτά που μέχρι στιγμής δημιουργούν την κοινωνική μου αναπαράσταση για τον κόσμο, έτσι. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Όχι, τώρα κανείς δεν έχει δίκιο. Δεν είναι θέμα αυτό. Θύμισε μου λίγο την ερώτηση που το πιάσαμε αυτό. Αφού την ξέχασα και εγώ ρε τώρα. Για τον πολιτισμό και τα λοιπά. Ναι. Μιλούσαμε για την παρακλίνουσα παράδοση του ροκ. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, η παράδοση του ροκ είναι ρομαντική. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, και μάλιστα είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Το έχει πει και ο Τζέρι Ρούμπιν, ένα φοβερά αιρετικό τύπο. Έχει γράψει ένα βιβλίο, το Do It, πολύ ωραίο. Το έχει πει και ο Μάφη στο Underground. Και μιλάνε για την μπόμπα, για την ατομική βόμβα στην Αμερική. Δεν τυχαίο που συνέβη στην Αμερική αυτό το πράγμα μετά τον πόλεμο. Ο μπαμπά, τι είπαν οι νέοι, ας πούμε, μόλις είδανε αυτό το πράγμα που συνέβη στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Οι νέοι άνθρωποι που δεν είχαν. Λέει ότι εμείς μεγαλώνουμε με κάποιες αξίες και με κάποιες αρχές. Και δεχόμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας, κατά κάποιο τρόπο δεχόμαστε εντός εισαγωγικών, έστω όχι πολύ πρόθυμα, αλλά θα το κάνουμε. Mm-hmm. Να κάνουμε οικογένειες, να μεγαλώσουμε παιδιά, να εργαζόμαστε μέχρι να δουλεύουμε με αυτές τις αξίες, με αυτά τα ιδανικά και να τα αναπαράγουμε στις οικογένειές μας κτλ. Αυτές όμως οι αξίες, όταν πέφτει μια βόμβα και σκοτώνει τον κόσμο, πού είναι ο Χριστός σας, πού είναι η αγάπη, πού είναι η αξιοπρέπεια, πού είναι αυτά τα πράγματα. Λέτε ψέματα. Μας λέτε ψέματα. Ποιοι μας λέτε ψέματα, οι γονείς μας, οι ίδιοι γονείς μας λένε ψέματα. Είστε υποκριτές, λοιπόν. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια ανάγκη και μια ανάγκη διαφοροποίησης που εκδηλώθηκε μέσα από την ελληνική κουλτούρα, τουλάχιστον από τις επιλογές που δημιουργήσαν οι ίδιοι νέοι για τον εαυτό τους και αργότερα το εμπορικό κύκλωμα και έγινε αυτό το γλουμπούκι, η ανεξάρτηση που λέγαμε πριν. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει παρεκκλίνουσες προεκτάσεις. Δηλαδή με τη λογική της ταυτοποίησης, πολιτισμικής ταυτοποίησης. Δηλαδή πας να διαφοροποιηθείς από αυτό το πράγμα. Πας να το δεις διαφορετικά. Και αυτό το πράγμα θα συγκρουστεί σίγουρα με τις αξίες και με την έκφραση αυτών των αξιών της προηγούμενης γενιάς. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Δεν γουστάρω πια την εκπαίδευση. Δεν γουστάρω το σχολείο, μου λες. Γιατί πιστεύω ότι μου λέει ψέματα το σχολείο. Πιστεύω ότι δεν είναι κάτι χρήσιμο για μένα. Που σημαίνει τι, αντιμάχομαι τον ορθολογισμό του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος και το κάνω ήδη από τη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Σταματάω να πηγαίνω στο σχολείο, δείχνω αδιάφορος και το δείχνω αυτό το πράγμα. Μπαίνω μέσα και είμαι αγενής. Δεν πιστεύω στις αξίες της ευγένειας. Δεν πιστεύω στις αξίες της πειθαρχίας. Προκρίνω την ανομελιά. Προκρίνω ότι ζω αυτή τη στιγμή τη ζωή μου. Και δέχομαι και τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Δεν θα χτίσω, δεν θα επενδύσω όπως έχτιζε σαν μεσοαστός μπαμπάς, ας πούμε, και μαμά όλη τη ζωή μου σε στάδια. Δηλαδή να εκπαιδευτώ, να βρω μια δουλειά, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, α, συν, β, συν, γ, συν, δεν τα μου κάνουν αυτό. Mm. Θα αρχίσω να τα κάνω με τον τρόπο το δικό μου, έτσι. Δεν δέχομαι τους ρόλους των φίλων. Δεν δέχομαι αυτό που μου είχες πει. Δεν δέχομαι ότι μια γυναίκα πρέπει να παντρευτεί παρθένα. Mm. Δεν δέχομαι επίσης ότι ένας gentleman δεν πρέπει να προσεγγίσει μια κοπέλα ερωτικά. Ρομαντισμός και αυτό, δηλαδή, mm-hmm. κοίτα τι γίνονταν παλιά. Πάρε τα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Δες πόσοι mm-hmm. άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους, τι γίνονταν στα ποίηματα, πώς έβγαινε αυτό το πάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι παρέκκληση. Δηλαδή, αυτό είναι στα μούτρα, μέσα στις οικογένειες συμβαίνει, μέσα στο σχολείο συμβαίνει, μέσα στις δουλειές συμβαίνει. Δεν δέχομαι τώρα το αφεντικό. Δεν δέχομαι ότι το αφεντικό είναι ο καλύτερος υπάλληλος. Το αφεντικό μπορεί να είναι και ο καλύτερος γλύφτης, ας πούμε, και να τον αντιμετωπίσω ως τέτοιο. Γι' αυτό είναι παρέκκληση. Τα αναγνωρίζουμε αυτά τα πράγματα ότι υπάρχουν μέσα στη rock and roll παράδοση. Νομίζω ότι τα αναγνωρίζουμε. Δεν δέχομαι ότι ο αστυνομικός είναι ο δίκαιος. Αρχίζω και τον βλέπω ως διεφθαρμένο.
Όπως διεφθαρμένο βλέπω τον στρατιωτικό. Όπως διεφθαρμένο βλέπω τον πόλεμο του Βιετνάμ. Όπως διεφθαρμένες βλέπω τις δισκογραφικές εταιρείες και το εμπορικό κύκλωμα. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η πίστη που υπήρχε σε αυτό το πράγμα, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει καλά προς όφελο όλων μας, αρχίζει ο κόσμος και λέει, ο κόσμος, ο νέος κόσμος που ασπάζεται αυτή την κουλτούρα, αρχίζει και λέει, όχι, mm-hmm. θα το δω διαφορετικά, δεν το δω έτσι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μια παρέκκληση, αυτή είναι η παρεκκλίνουσα παράδοση του ροκ, που εκφράζεται μέσα από διαφορετικές κωμώσεις. Όλα αυτά βέβαια γίνονται μόδες, επαναεμπορικοποιούνται, αφομοιώνονται κατά κάποιους άλλους, ας πούμε, και ξαναδίδονται στο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι μια παράδοση η οποία είναι παρεκκλίνουσα. Δηλαδή, πριν αρχίσει να ιεραρχείται, όπως είπαμε, mm-hmm. να κατηγοριοποιείται, να μπαίνει σε κουτάκια και να επαναδίδεται στο, mm-hmm. στον κόσμο. Και αυτό δεν έχει σταματήσει να συμβαίνει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, κάθε καινούριο, κάθε καινούριο κίνημα, κάθε καινούρια διαδικασία έρχεται και παίρνει την, τα χαρακτηριστικά του και ξαναδείτε το black metal που είπες πριν, ας πούμε. Mm-hmm. Το black metal έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Black metal είσαι όταν είσαι έτσι. Black metal δεν είσαι όταν απλά λες ότι δεν ακούω τους κανόνες αυτού του πράγματος που δεν είναι black metal. Σωστό. Σωστό. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει το rock ως ανίκιο, ως ξένο, και αν το ίδιο το ροκ επιθυμεί αυτή την ανίκια πλευρά του, αν τη συντηρεί, αν τη θέλει, ή αν του την έχουν προσδώσει άλλοι και δεν τη θέλει εκείνο, ας πούμε. Θέλει να είναι κάτι οικείο. Αυτό νομίζω ότι είναι το, πώς να πω, είναι ο άξονας όλης της θεωρητικής κατασκευής του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης μελέτης. Mm-hmm. Το ροκ ως ανίκιο, δηλαδή αν κάτι είναι αυτό που δίνει μια ενιαία ποιότητα σε όλες τις πράξεις των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το rock and roll από τη δεκαετία του 50 και να μην πούμε από τη δεκαετία του 50, να πούμε και πιο πριν. Υπάρχει ένα βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, του Νταλούκα, που το rock το ελληνικό που ξεκινάει από το 45, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Το rock and roll δεν υπήρχε πριν το 55, στην Ελλάδα ξεκίνησε από το 45. Πώς το ξεκινάει με τους ρεμπέτες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Το ξεκινάει από κάποιες παρέες μεσοαστών και αστών Αθηναίων, ας πούμε, υπαρξιστών και σουρεαλιστών. Και όντως έχει χαρακτηριστικά τέτοια. Δηλαδή η βίωση της πραγματικότητας με διαφορετικό, με ανίκιο τρόπο. Με τρόπο που τον οποίο δεν μπορεί να τον καταλάβει ο υπόλοιπος κόσμος και δεν μπορεί να τον ταυτοποιήσει. Μέχρι που σιγά σιγά ταυτοποιείται. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν στο rock and roll και στην ελληνική του, κυρίως στην ελληνική του που είναι και το δικό μας το θέμα πλευρά, είναι το ζήτημα της ανικιότητας. Ένα παράδειγμα θα δώσουμε εδώ για να μην γράψουμε πάλι 250 σελίδες για να το εξηγήσουμε, να το πούμε μια πρόταση. Βγαίνει μια μπάντα, την οποία την ακούμε και οι 100 άνθρωποι εδώ πέρα που είναι η παρέα, η rock and roll παρέα των εξαρχείων, ας πούμε, λέει πω ρε φίλε, την επόμενη μέρα σηκώνουμε τηλέφωνα και αρχίζουμε και λέμε τι μπάντα είναι αυτή, τι φοβερό, τι έτσι, το νιώσες, ναι το νιώσα, πω φίλε κτλ. Και βλέπουμε αυτή την μπάντα σε ένα μήνα να βρίσκεται στην ΕΡΤ. Και μετά από την ΕΡΤ. Στην Μενεγάκη. Βλέπουμε να βρίσκεται στη Μενεγάκη. Και μετά από εκεί βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, και όχι από εμάς 100 ας πούμε, φοράνε τα μπλουζάκια με αυτή την μπάντα κτλ. Αυτή η μπάντα μπορεί να σημαίνει κάτι για μας. Αλήθεια τώρα. Όχι. Όχι. Γιατί αυτή η μπάντα σήμαινε κάτι για μας. Γιατί ήταν κάτι δικό μας. Κάτι πολύ ξεχωριστό. Κάτι το οποίο ήταν μη οικείο για όλους τους υπόλοιπους. Κάτι που μας έκανε εμάς να μοιραζόμαστε, να καλύπτουμε ανάγκες που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Ένα μυστικό. Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω το κοινό. Δηλαδή η πρόθεση, η ανάγκη των κοινοτήτων, των μικρών συλλογικοτήτων, ας πούμε, που φτιάξαν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα που λέμε rock, να βρίσκονται συνέχεια ένα βήμα πριν από την οικειότητα. Αυτό είναι νομίζω που δίνει την ενέργεια και τη ζωογόνο δύναμη, την κοινωνική του rock and roll. Όταν αυτό το πράγμα ξεφεύγει από αυτό, από αυτή τη συλλογικότητα, σταματάει να είναι rock. Mm-hmm. Και γι' αυτό πολλές φορές οι αντιφάσεις δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ακυρώσεις, οι αντιφάσεις πάνω στην πραγματική ζωή. Γι' αυτό πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, λέμε ροκ είναι ο Ζαμπέτας.
Πώς είναι ρόκος Ζαμπέτας. Και το ρεμπέτικο λέμε το ίδιο. Ναι. Πώς είναι ρόκος Ζαμπέτας. Γιατί ρε φίλε, αυτά που λέει ο Ζαμπέτας όταν λες εσύ ότι είναι ροκ, δεν τα λέει ο καράφλας αφεντικός της δεκαετίας του 80 με την κιλούμπα, την έτσι, που ζει μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα την ελληνική. Ο Ζαμπέτας μιλάει για κάτι άλλο, το οποίο ο άλλος δεν πρόκειται να το ζήσει ποτέ του, ας πούμε. Πώς να το πιάσεις εσύ όμως με τον τρόπο σου και να το κάνεις ροκ. Λέμε ροκ είναι ο Τσιτσάνης, ας πούμε. Πώς είναι ροκ ο Τσιτσάνης, με τον τρόπο ζωής του, που αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ μέσα στο πλαίσιο το συζητάμε οικείο, αλλά το κρατάμε ανίκιο, δηλαδή είναι για το rock and roll, ας πούμε. Υπάρχουν απ' την άλλη βέβαια και μπάντες οι οποίες ή ήχοι ή ιστορίες οι οποίες έχουν από πίσω ηλεκτρική κιθάρα και drums και μακριά μαλλιά, τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν rock and roll, ακριβώς γιατί ήταν πάνω σε ένα κατασκεύασμα το οποίο ήδη είχε γίνει χλαπάτσα και είχε μοιραστεί στον κόσμο σαν φεύγολα. Μα τώρα, sorry τώρα για αυτό που είπες, θυμάμαι. Ναι, δεκαετία 90, ήταν με ένα, θυμάμαι αυτό, μιλάμε και γελάω ακόμα μερικές φορές, ένα βίντεο κλιπ του Rocky G που είχε μια μπάντα από μακρυμάλιδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρική κιθάρα μπάσο, μια κλασική rock μπάντα, είχαν και πλήκτρα. Η κιθάρα δεν υπήρχε στο τραγούδι. Παρ' όλα αυτά αυτοί χτυπιόντουσαν όλοι. Γινόταν ένας χαμός, ας πούμε. Το λέω ως παράδειγμα με αυτό που λέει ο Rocky G, ποτέ δεν είχε περάσει ως κάτι τέτοιο, αλλά θέλησε και αυτός κάποια στιγμή, ας πούμε, να δείξει ότι εγώ παιδιά είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, rock φάση, ξέρω εγώ. Μπορεί να είχαν και ηλεκτρικό κιθαρίστα, μπορεί να ήταν και βιρτουόζος. Αυτός μπορεί να ήταν άνθρωπος, να παίζει μια χαρά. Θέλω να πω ότι μπορεί να είχαν και κιθαρίστα και να παίζει και φοβερή ηλεκτρική κιθάρα, ναι, καλύτερη, ναι, από την κιθάρα που παίζουν rock and roll σχήματα που τα θεωρούμε οι 100 όμως, top of the top, αλλά ποτέ να μην ήταν rock. Ναι, γιατί σωστά, θα πατούσαν πάνω σε κάτι που ήδη ήταν διαδεδομένο, δεν θα ήταν οικείο, δεν θα ήταν ανίκιο. Λοιπόν, η ροκ, κοινωνική αναπαράσταση του κόσμου, νομίζω ότι το θέλει αυτό το πράγμα και το προσπαθεί. Το θέλει, ανίκιο, το ανίκιο. Θέλει να το κρατήσει όσο δυνατόν πιο ανίκιο γίνεται. Και όταν αυτό το ανίκιο το χάνει, πάει και επανεφευρίσκει κάτι άλλο. Βρίσκει κάτι άλλο. Πιο ανίκιο από το προηγούμενο. Γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο και στην μελέτη μέσα, ας πούμε, υπάρχει ελληνική ροκ σκηνή, λοιπόν. Δεκαετία του 90, τι είχε γίνει στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές μπάντες οι οποίες ήταν αγγλόφωνες και ασχολούνταν μαζί τους οι 200-300 Μοϊκανοί. Μοϊκανοί με την έννοια όχι του. Κατάλαβα, ναι. Όχι του κουρέματος, αλλά οι πιστοί, μπράβο, ας πούμε. Και υπήρχε και άλλα 9,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Τι 9,5. Και άλλα 10 εκατομμύρια ανθρώπων που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη. Αυτή ήταν η rock and roll φάση. Υπήρξαν όμως και κάποιες μπάντες οι οποίες παίξαν πάρα πολύ rock and roll. Αλλά για κάποιο λόγο ανοιχτήκανε στα ευρύτερα ακροατήρια. Και εκεί υπήρχαν λοιπόν φοβερές συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων. Ναι, υπήρχαν. Που είχαν να κάνουν με τη μουσική, με το μουσικολογικό κομμάτι, ας πούμε, της συζήτησης, και άλλοι που είχαν να κάνουν με το κοινωνικό. Και έλεγα, ποιος είναι μωρέ τώρα ροκ και τρύπες που γεμίζουν τρεις φορές το Ρόδον και κάνουν sold out και πουλάνε 30.000. Είναι ροκ αυτό το πράγμα. Επειδή το ακούει, ας πούμε, ποιος. Επειδή δεν το ακούς εσύ και το ακούει ο διπλανός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν έχει τις ίδιες προσλαμβάνουσες, το άκουσε για αυτόν τον λόγο, το ακούει γιατί είναι μόδα κτλ. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε και τώρα. Με πολλές μπάντες παίζουν εξαιρετική μουσική, ας πούμε, που έχουν ίσως τις ρίζες, όχι ίσως, που έχουν τις ρίζες για να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Ανοίγεται στα μεγάλα ακροατήρια και ξαφνικά είμαστε εμείς που ερχόμαστε και κρίνουμε μέσα από τις συλλογικότητές μας το αν αυτός αξίζει να λέγεται ροκ ή αν δεν αξίζει επειδή τον ξέρουν και άλλοι πέρα από μένα. Αυτό είναι ένας ελιτισμός που δεν ταιριάζει. Αν το δεις, ας πούμε, στην παρεκκλίνουσα παράδοση του ροκ κτλ. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Επειδή ακριβώς πρέπει αυτό το πράγμα να είναι ένα μυστικό. Πρέπει να είναι το άγιο δισκοπότηρο κάποιων που φτιάχνουν το νόημα του κόσμου μέσα από αυτό το κάτι που είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Συμφωνώ. Μια και που ανέφερες τις τρύπες, νομίζω ότι αυτό το άγιο δισκοπότηρο, τέλος πάντων, σε σχέση με τις τρύπες, ενώ και το κρυμμένο μυστικό, ήταν μέχρι τα 9 πληρωμένα τραγούδια. Μετά από αυτό το δίσκο, ας πούμε, έγινε αυτή, τουλάχιστον για τις τρύπες, όλη αυτή η κουβέντα. Τι είναι οι τρύπες, δεν είναι οι τρύπες ροκ, αφού γεμίζουν το λιγαπητό, αφού το ένα, αφού το άλλο. Μόνο και πριν, αυτό το πράγμα που λες. Στο κράτο σώμα ημού ήταν που οι τρύπες γεμίσανε το λιγαπητό και είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Αγγελάκα, τότε συνέντευξη, όχι τωρινή, που έλεγε ότι περπατούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και του φωνάζανε και του λέγανε. Το γράφει κιόλα αυτό. Ναι, του λέγανε, ρε πουλημένε, ξέρω εγώ. Καπιτάλα. Ότι παίρνει λεφτά. Και έλεγε. Και σκεφτόταν ο Αγγελάκα στη συνέντευξη το έλεγε, δεν το απάντησε βέβαια σε αυτό που το είπε.
Και λέει ότι, να φανταστείς, λέει ότι εγώ από εκείνη τη συναυλία κατάφερα να ξεπληρώσω, λέει, τα νίκια που χρωστούσα, τις πρόβες μου κτλ. Και έμεινα χωρίς φράγκο, ας πούμε. Δηλαδή, το πώς φαντάζεται ο άλλος όταν σε βλέπει σε μια σκηνή με από κάτω τον κόσμο και σου λέει αυτός είναι rockstar. Σίγουρα, ας πούμε, αυτός έφυγε τώρα από εδώ, από το Λυκαβητό, πήγε στο ξενοδοχείο, τον περίμενα τα μοντέλα της ζωής του, έπαιξε μπιλιάρδο, σνίφαρε κόκα, ήπια την ακριβότερη σαμπάνια, έλεγε θέλω να φάω σουβλάκι, το φέρνανε 15 άτομα, ας πούμε, κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος γύρισε στο διαμέρισμα που ζούσε, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δηλαδή, έχει να κάνει και με το φαντασιακό. Ναι, έχει να κάνει. Θα μου πεις αν το ροκ εντάσσεται στην υποκουλτούρα ή στην αντικουλτούρα και γιατί εντάσσεται ή δεν εντάσσεται στο ένα ή στο άλλο. Μπορεί να εντάσσεται και στα δύο, δεν ξέρω. Ναι. Ή αν κάποτε εντασσόταν στην αντικουλτούρα, μετά δεν ήταν πλέον αντικουλτούρα. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Εδώ πάμε σε, σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με επιστημολογικούς ορισμούς. Mm-hmm. Εγώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που καταλάβαινα όσο καιρό ασχολιόμουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο με τις υποκουλτούρες και όταν μιλούσα σε ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο, στα ελληνικά, όταν λέμε υποκουλτούρα, πολλοί κόσμοι ξέρεις τι πιστεύει. Πιστεύει ότι η υποκουλτούρα είναι δηλαδή τα μπουζούκια. Ο μπουγάς. Ναι, δηλαδή είναι η χαμηλής ποιότητας κουλτούρα. Είναι η υποκουλτούρα. Ενώ, ας πούμε, η κλασική μουσική δεν είναι υποκουλτούρα. Εγώ σου λέω ότι η κλασική μουσική είναι υποκουλτούρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει όπερα, ας πούμε, και ποιες είναι οι ποιότητες, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ ενός έργου του Ρωσίνη και ενός έργου του Μότσαρτ, ας πούμε, και πότε γράφτηκε το ένα και πότε γράφτηκε το άλλο. Δηλαδή, σαν να μιλούσαμε τώρα για τους Κλάς και για τους Sex Pistols και για τους Ραμόνς. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο το αντί. Η υποκουλτούρα, σαν ορισμός, έχει πολλά αντί. Έτσι. Και λέμε τώρα, γιατί η υποκουλτούρα δεν είναι αντί. Και γιατί η αντί δεν είναι. Για ποιο λόγο διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Λοιπόν, όταν κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι το κίνημα της αντικουλτούρας που μας ενδιαφέρει εμάς τον 20ο αιώνα ήταν το κίνημα το οποίο κράτησε περίπου ούτε 10 χρόνια, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ του 65 και του 74, για κάποιους μέχρι το 72. Και έχει να κάνει αποκλειστικά, μάλλον όχι αποκλειστικά, σαν πρωτοσέλιδο η αντικουλτούρα έχει τον πόλεμο του Βιετνάμ. Κοινωνικά κινήματα τα οποία βλέπουν έναν κόσμο να μπαίνει μέσα σε μια φρενίδα πολέμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την Πόμπα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ μια κοινωνία, δεν μπορώ να δεχτώ μια πολιτική ηγεσία, δεν μπορώ να δεχτώ μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία εντός εισαγωγικών, όπου οι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν πολεμοχαρείς ηγέτες, οι οποίοι πάνε και βομβαρδίζουν και στέλνουν στρατιώτες στους οποίους γυρνάνε με φέρετρα πίσω. Αυτό το πράγμα είναι αντί. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να τον αλλάξω, τον ίδιο όμως τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξω αυτό το πράγμα. Η υποκουλτούρα δεν έχει να κάνει με αλλαγή όλου του συστήματος. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν γουστάρω τους γονείς. Άρα πάω να αλλάξω τους γονείς. Τους γονείς δεν τους γουστάρω, αλλά θέλω ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας. Δηλαδή δεν θέλω τις λύσεις που μου δίνουν οι γονείς για τη ζωή μου. Πρέπει να επινοήσω δικές μου λύσεις. Αλλά πώς θα το κάνω, μέσα στην οικογένεια θα το κάνω. Δεν θέλω τις λύσεις που μου δημιουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Τι κάνω λοιπόν, επινοώ δικές μου λύσεις μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θέλω τις λύσεις που μου δίνει η κυρίαρχη κουλτούρα σε θέματα μέσω μαζικής ενημέρωσης, μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών κτλ. Πάω να δημιουργήσω τα δικά μου για να εκφραστώ. Δηλαδή, στην ουσία είναι λαϊκός πολιτισμός η υποκουλτούρα. Δεν τα αμφισβητώ όμως άμεσα. Μπορώ να τα αμφισβητώ, αλλά δεν πάω να τα αντικαταστήσω. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Στο θέμα, ας πούμε, της γυναικείας χειραφέτησης, που είναι κίνημα, συνέδραμε στην αντικουλτούρα, ας πούμε, εκείνη την εποχή, δεν μπορείς να μιλάς με ο λίγον έγκυος. Δηλαδή, έτσι, ή θα χειραφετηθώ ως γυναίκα και θα βρω το ρόλο μου και δημιουργώ, ας πούμε, το κίνημα, το δεύτερο φεμινιστικό κίνημα, ας πούμε, ως κίνημα της αντικουλτούρας στην Αμερική, ή γίνομαι νοικοκυρά και παρακαλώ τον άντρα μου ή επιλέγω τον άντρα μου, ας πούμε, να μην είναι αυτός που θα με δέρνει. Συγγνώμη τώρα για το παράδειγμα, έτσι, που θα με βάζει να πλέω πιάτα. Θα με σέβεται ως αυτόνομη, ως άνθρωπο, όχι ως γυναίκα.
Το ίδιο ας πούμε με τους μαύρους, με το κύμα των μαύρων. Οι μαύροι δεν μπορούσαν να δεχτούν μια άλλα κάρτα, ας πούμε, ελευθερία. Γι' αυτό ήταν κίνημα αντικουλτούρας τα κινήματα, ας πούμε, των φυλετικών διακρίσεων στην Αμερική. Μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, παιδί, μην μας δέρνετε όμως τόσο πολύ. Δηλαδή, αφήστε και κανένα από εμάς να πηγαίνει στο σχολείο. Μην μας κλείνετε όλους φυλακοί. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα τέτοιο είναι. Ακόμα οι μαύροι πάνε φυλακοί, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι η άρθρωση των επιχειρημάτων ήταν αντικουλτούρα. Δηλαδή, ειδικά στην αντικουλτούρα υπάρχουν πολύ ωραία παραδείγματα εκπαιδευτικά. Όπου τα σχολεία της αντικουλτούρας, τα παραδείγματα που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική, ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα, τελείως διαφορετικά με οποιοδήποτε σύστημα εκπαιδευτικό είχε ακολουθηθεί μέχρι τότε. Δεν ήταν δηλαδή, κρατάμε το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα και λέμε στους δασκάλους να είναι λίγο πιο χαρούμενοι. Να δημιουργούν λίγο περισσότερο. Α, κάντε και ένα project. Μην μάθετε τα παιδιά μόνο παπαγαλία, κάντε και αυτό. Όχι, τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετική νοοτροπία μάθησης. Η υποκουλτούρα τι είναι? Ότι οι λύσεις που μου δίνονται δεν καλύπτουν τις ανάγκες μου. Έχω διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχει μια κοινωνική παθογένεια, μια παθολογία. Προσπαθώντας να απαντήσω εγώ, ως συμμέτοχος σε αυτή την κοινωνική παθολογία, αυτές τις ανάγκες που δεν καλύπτονται, δημιουργώ καινούργιες. Αυτές οι καινούργιες ανάγκες, ο τρόπος που τις δημιουργώ, σε σχέση με την εγκληματολογική έρευνα πάντα, είναι παρακλίνουσα στην αρχή. Πάντα. Δηλαδή, το καινούργιο δεν θα το δεχτεί η κοινωνική τάξη, το ανίκιο θα το δεχτεί ως ναι, δεν μας πειράζει, θα το ελέγξει. Θα κοιτάξει να το ελέγξει. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να το προσέξει, δηλαδή να πει ότι οκ, κρατάω την επιφύλαξή μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι σωστό. Αυτό μπορεί να αποφανθεί ότι είναι εγκληματικό. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν νόμοι που απαγορεύσαν ακόμα και να ακούγονται πράγματα. Πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό με τους Rolling Stones στην Ελλάδα. Όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα. Οι Rolling Stones, μπράβο, έχουν έρθει δύο φορές στην Ελλάδα. Μία το 67, λίγο πριν γίνει η Χούντα, και μία ήταν το 98, αν δεν κάνω λάθος. Στην δεύτερη περίπτωση, το 98, οι Rolling Stones ήρθαν με διαφήμιση από το Mega Channel, από το Antenna, από όλα τα ραδιόφωνα, με χορηγούς κτλ. Πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν όλες τις ειδήσεις. Αυτό. Γνωστός κόσμος, από τον λεγόμενο γνωστό κόσμο. Μπράβο. Δεν είχαν δήλωση του Mick Jagger ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά επινοούσαν τι θα μπορούσε να φαντάζεται ο Mick Jagger που έρθει στην Ελλάδα, ότι είμαστε το καλύτερο κοινό του κόσμου και ότι είναι πολύ χαρούμενος και ότι του αρέσει ο ήλιος και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτές τις γελοιότητες που έχουμε συνηθίσει πια όλοι. Στην πρώτη περίπτωση, τι είχε γίνει? Στην πρώτη περίπτωση, επειδή υπήρχε ένα πολύ συντηρητικό καθεστώς στην Ελλάδα, το οποίο δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει σε μια συναυλία του Rolling Stones που έχει πουλήσει 7.000 εισιτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν τυπώσει λοιπόν Faye Volan, τα οποία τα μοιράζανε στον κόσμο μαζί με το πρόγραμμα της συναυλίας, και ξέρεις τι έγραφαν πάνω αυτά? Κανένας από τους νέους που θα παρακολουθήσει την συναυλία δεν πρόκειται να πάρει ναρκωτικά. Το γράφανε πάνω τυπωμένο αυτό. Δηλαδή, με μια λογική, τι είναι αυτό? Μια προσπάθεια ελέγχου, μια συμπεριφορά που δεν μπορείς να ελέγξεις. Πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Πρώτον. Και δεύτερον, είναι αυτό που ψηφοβίζει, έτσι. Είναι αυτό, δηλαδή, ότι πάμε να ελέγξουμε κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό βέβαια δημιούργησε την αντίδραση. Από τον κόσμο. Και εντάξει, δεν ήμουν βέβαια τότε εκεί, δεν είχα γεννηθεί καν. Αλλά λένε ότι κάποιοι από τους σουρεαλιστές τώρα, από τη γενιά των σουρεαλιστών της Αθήνας που βρισκόταν σε συναυλία, μπήκε μέσα στη συναυλία σκοπίμως ντυμένη με παρδαλά ρούχα κτλ. Και φωνάζαν συστήματα LSD, για να πικάρουν ακριβώς τους διοργανωτές, οι οποίοι φανταστήκαν ότι με αυτό το τρικάκι, ας πούμε, θα μπορούσαν να ελέγξουν. Να ελέγξουν όλη τη διαδικασία, την ανοικιότητα αυτή. Δηλαδή πάμε να χώσουμε λίγα ταξία παραπάνω, ας πούμε, σε αυτή τη στη διαδικασία τάξης. Ωραία. Θέλω να μου πεις, να πάω τώρα λίγο στην κυρίως ερευνά σου. Όχι ότι αυτά δεν είχαν σχέση με την ερευνά σου. Θέλω να μου πεις ποια μεθοδολογικά εργαλεία επέλεξες για την ερευνά σου σε σχέση με την ελληνική ροκ υποκουλτούρα και τις σχέσεις με παρεκκλίνους συμπεριφορές ή, ξέρω εγώ, το έγκλημα, και να μου πεις και λίγα πράγματα για τη μέθοδο της βιογραφικής προσέγγισης που χρησιμοποίησες. Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα προβληματικά της σημεία, πώς το είδες εσύ, δηλαδή πώς το αντιμετώπισες αυτό? Ναι,
Βασικά έχουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τη ροκ κοινωνική αναπαράσταση, κοινωνική αναπαράσταση για το ροκ. Αν ας πούμε πήγαινα και ρωτούσα τον οποιοδήποτε τι είναι ροκ, δεν θα μπορούσα να βγάλω άκρη. Δηλαδή άλλο πράγμα θα απαντούσε ο γονιός, άλλο πράγμα θα απαντούσε ο εκπαιδευτικός, άλλο πράγμα θα απαντούσε το μέλος της μπάντας και άλλο πράγμα θα απαντούσε το κοινό της ροκ μουσικής. Οπότε λέω ποιος έχει, αν υπάρχει ένα κόστος. Γιατί πάντοτε όταν μιλάμε για παρέκκληση, μιλάμε και για μια διαδικασία κοινωνικού ελέγχου, για μια πολύπλοκη, τέλος πάντων, συλλογιστική, που λέει ότι παρόλο που κάτι δεν είναι έγκλημα, το έγκλημα έχει μια τιμωρία, άρα έχει ένα κόστος. Παρόλο που κάτι δεν είναι έγκλημα, εφόσον ανήκει στη διαδικασία του ελέγχου, ακόμα και η παρέκκληση έχει κάποιο κόστος. Δηλαδή, εγώ που θέλω να διαφοροποιηθώ και πηγαίνω στο σχολείο έτσι, με το σκισμένο τζιμ που λέγαμε πριν και πάω στο δάσκαλο και το κάνω έτσι, έχω ένα κόστος. Την επόμενη φορά που κάτι θα συμβεί, ο δάσκαλος θα πει, έλα εδώ Αλμπάνι, εσύ που δεν θα το πει, εσύ που φοράς όμως το σκισμένο τζιμ θα εννοεί, για έλα εδώ γιατί βρήκαμε ένα σπασμένο τζάμι. Ποιος θα το έχει κάνει. Αυτό είναι ένα κόστος λοιπόν που θα πληρώσω για αυτή τη διαφοροποίησή μου. Άρα υπάρχει και ένα κόστος. Και λέω ότι ποιος έχει πληρώσει αυτό το κόστος περισσότερο από όλους μας. Μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι το πήραν το κουστούμι και το φορέσανε. Και όχι μόνο το φορέσανε, το ζήσανε και το υποστήριξαν. Ποιοι είναι αυτοί, τα μέλη της σκηνής. Όταν λέμε μέλη σκηνής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ηγηθήκανε σε μπάντες. Έτσι, ή σε χώρους, ή γράψανε φανζίνες περιοδικά, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή που το κατάλαβαν αυτό το πράγμα, το βιώσανε, το κάναν κομμάτι της ζωής τους και το δώσανε και σε άλλους. Οπότε ξεκίνησα λοιπόν να προσεγγίζω ανθρώπους με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορούσα να βγάλω ένα ερωτηματολόγιο του στυλ απάντησέ μου σε αυτές τις 15 ερωτήσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ήταν πάρα πολύ κατευθυνόμενοι. Οπότε ακολούθησα τη μέθοδο της βιογραφικής αφήγησης. Η βιογραφική αφήγηση σημαίνει τι? Ξεκινάω να μιλάω για τη ζωή μου σε σχέση με ένα αντικείμενο, με ένα θέμα. Έτσι, βιογραφική αφήγηση σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Πότε σε απασχόλησε το σεξ για πρώτη φορά? Από τότε μέχρι τώρα που θυμάσαι τον εαυτό σου. Ξεκινάς και σκέφτεσαι. Και κάποιος ή κάποια γι' αυτό, ας πούμε. Να. Ξεκινάς και σκέφτεσαι, ξέρω εγώ. Τότε μου έκανε εντύπωση η Βαγγελίτσα που ήμασταν στην πρώτη δημοτικού και τα λοιπά. Μετά η Έλενη, μετά αυτό, μετά εκείνη, μετά η Κατερίνα, μετά. Παπαπαπαπαπ, τώρα είμαι πια παντρεμένος αυτό. Αντιλαμβάνομαι τη ζωή μου έτσι, έχω διαβάσει και αυτό κτλ. Σε σχέση με το ροκ, λοιπόν. Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου ότι σε απασχόλησε για πρώτη φορά αυτό που λέμε ροκ? Αμέσως κάποιος μιλάει για τον εαυτό του. Έτσι. Αλλά μέσα από αυτό αρχίζουν και παίζουν ρόλο όλες οι αναπαραστάσεις, όλο το τι είναι ροκ τελικά. Δηλαδή ροκ είναι ηλεκτρική κιθάρα, ροκ είναι το μπουζούκι, ροκ είναι το χαστούκι που έφαγα από το δάσκαλό μου, ας πούμε άδικα στην πρώτη δημοτικού και άρχισα να αντιδρώ και είδα ότι αυτοί που αντιδρούν στο δάσκαλό μου είναι επίσης εκείνοι μαυροφορεμένοι που κάθονται στην πίσω πλευρά της τάξης και πάω και κάνω παρέα μαζί τους, όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα αρχίζει και δημιουργεί μια ολόκληρη κοσμοθεώρηση, έτσι. Διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες μιλάνε για διαφορετικά πράγματα, αλλά πάντοτε μιλάνε με τον ίδιο τρόπο για 10-15 πράγματα. Αυτά τα 10-15 πράγματα είναι τα αντικείμενα της έρευνας. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις χιλιάδες πράγματα, αλλά πας και μιλάς για αυτά τα 10-15. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ακούγεται εύκολα, αλλά έχει φοβερούς κανόνες. Δηλαδή, αν ας πούμε, προκειμένου να μην έχει μεγάλα επίπεδα αυθαιρεσίας, δηλαδή να μην ερμηνεύσω εγώ κάτι που ακούω έτσι όπως το θέλω, αλλά να αυτό μπορώ... Αυτό που ακούς τα αλήθεια και που λέει αυτός. Ακριβώς. Και αν μπορώ αυτό το πράγμα να... Υπάρχουν κανόνες λοιπόν. Στο πώς το λέει, στο πώς το ακούς, στο πώς το αποκωδικοποιείς, στο πώς το απομαγνητοφωνείς, στο πώς το γράφεις σε χαρτί, στο πώς το βάζεις κάποιο από κάποιες κατηγορίες. Πολλά πράγματα φαινομενικά. Φαινομενικά όμοια μπορεί να λένε για τελείως διαφορετικά πράγματα, δηλαδή να επικαλούμε εγώ το ίδιο επεισόδιο στους Prodigy για να πω κάτι, άλλο πράγμα να λέω εγώ, άλλο πράγμα να λέει ο άλλος. Έτσι, δεν μπορώ να το βάλω κάτω την ίδια κατάσταση, αλλά μπορεί να μιλάω για τους Prodigy και να λέω το ίδιο πράγμα με αυτό που μου λέει κάποιος άλλος για ένα χωρισμό, μια κοπέλα. Εκεί ας πούμε πρέπει να καταλάβεις ότι ας πούμε, η αναπαράσταση μιλάει για το ροκ που μιλάει μέσα από αυτή την ιστορία εκείνη τη στιγμή, μιλάει για το ίδιο πράγμα. Αυτό μπορεί να σε καθοδηγήσει ο κανόνας βιογραφικής ανάλυσης. Τα βιβλία βιογραφικής ανάλυσης είναι τέτοια με τους κανόνες και είναι λίγο σαν περισσότερο σαν βιβλία φυσικής παρά σαν βιβλία κοινωνιολογίας. Δηλαδή έχουν τύπους μέσα. Λουπού κουλουπού.
τα αρνητικά είναι ότι για να βγάλεις ένα τόσο μεγάλο, δηλαδή για να βγάλεις ένα τεράστιο πλούτο, αυτό είναι το καλό, αλλά επειδή μιλάς με 20-25 ανθρώπους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι μπορείς να γενικεύσεις. Ναι. Δηλαδή, μιλάς τελικά για την ιστορία, για 25 διαφορετικές ιστορίες ή μιλάς για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Πώς μπορείς να πεις ότι μιλάς για ένα κοινωνικό φαινόμενο μέσα από 25 διαφορετικές ιστορίες? Αυτό είναι το αρνητικό, το θέμα της γενίκευσης. Αλλά επειδή ακριβώς όταν μελετάς το υλικό σου και το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, το ακούς, το ξανακούς, το ξανακούς, πετάξεις και μερικές συνεντεύξεις που έχεις κάνει λάθη ή που συνειδητοποιείς ότι δεν ανταποκρίθηκαν. Ναι. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο που έχεις θέσει. Πλαίσιο όμως. Ναι, ναι. Όχι ότι δεν τα είπαν καλά. Τώρα... Ναι. Όχι ότι δεν τα είπαν έτσι όπως ήθελες, ναι, αλλά ότι μπορεί να είπαν καλύτερα από όσο ήθελες, αλλά δεν τα είπαν έτσι όπως θα έπρεπε μέσα στο πλαίσιο. Δηλαδή, είχα ας πούμε συνεντεύξεις με παιδί μου που εγώ τις έκανα σε τρεις φάσεις. Δηλαδή, στην πρώτη φάση μιλούσαμε, βιογραφική, ελεύθερα τελείως, μιλούσε ο άλλος. Στη δεύτερη κάναμε ένα σχολιασμό των όσων είχαν υποθεί. Και εκεί πέρα δημιουργούνταν το πρώτο φίλτρο. Mm. Δηλαδή ότι πριν είπες αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο καλύτερα κτλ. Μπορείς εκείνη τη στιγμή κάποιος να έλεγε ότι αυτό ναι, το είπα περισσότερο γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με την εγκληματικότητα και το ροκ και ήθελα να σου πω και κάτι εγκληματικό, ας πούμε, αλλά αυτό. Εκεί αμέσως καταλάβω, ψ, σβήνεις ένα ολόκληρο κομμάτι, τελείως όλοι. Και το τελευταίο ήταν το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, ήταν το κομμάτι του να πούμε τι κάναμε τώρα. Mm. Δηλαδή, τι πιστεύει, πώς σου φάνηκε. Ναι, αλλά όχι στη διαδικασία της συνέντευξης. Μπορεί να γινόταν και μια μέρα μετά αυτό. Δηλαδή, πώς σου φάνηκε η συζήτηση που είχαμε χθες, να πιούμε καφέ, να τα πούμε. Και εκεί, ας πούμε, είτε έβλεπα ανθρώπους που έλεγαν, πόρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι όλα αυτά τα πράγματα είχαν μια σχέση μεταξύ τους κτλ. Και μου θύμισες πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί και δεν είχα σκεφτεί αυτό. Και άλλοι μπορεί να σου λέγανε ότι εντάξει, ναι, αυτό. Δηλαδή ότι ήξερα ότι ασχολείσαι με το ροκ και την εγκληματικότητα και θα σου έλεγα, που σου είπα αυτά τα δύο-τρία πραγματάκια, ας πούμε, και σταματούσαν εκεί. Η βιογραφική αφήγηση είναι μια κοινωνική πράξη. Δηλαδή, αναλαμβάνεις να δράσεις εκείνη τη στιγμή. Αν δεν υπάρχει δράση και υπάρχει μόνο αναπαραγωγή ή αντανάκλαση, δεν είναι δράση αυτό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια ενέργεια, αναπαριστά στον κόσμο. Και αυτό είναι μια καινούρια θέαση του κόσμου και μια πρακτική στην ουσία. Mm. Αν δεν υπάρξει αυτή η πρακτική και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε το υλικό σου είναι άχρηστο. Αυτό είναι που διασφαλίζει ότι μετά από διαδοχικά φιλτραρίσματα το υλικό σου μπορεί να αξιοποιηθεί και να γενικευτεί. Δηλαδή, τι μιλάει γι' αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητάς πάνω κάτω τα ξέρεις και σε έχουν απασχολήσει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να κάνω βιογραφική αφήγηση με εξωγήινους, ας πούμε, δηλαδή, με πράγματα που δεν ξέρω καθόλου. Ωραία. Πόσο ασφαλή συνθήκη θεωρείς ότι είναι για την επιστημονικότητα, ας πούμε, της εργασίας που έχεις κάνει, ωραία. Το ότι εσύ ο ίδιος έχεις συμμετάσχει στην εγχώρια έρευνα και την ήξερες κατά κάποιο τρόπο και κατά όλους τους τρόπους από τα μέσα. Δηλαδή δεν την έκανα εγώ που δεν είμαι μέσα σε αυτό, εγώ είμαι ακροατής. Την έκανε εσύ που ήσουν μέσα σε αυτό. Ναι. Και αυτό είναι επιστημολογικό ερώτημα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι. Αλλά προσπαθείς από την αρχή να πεις σε αυτόν τον αγνώστη που το διαβάζει ότι είμαι αυτός. Έχω αυτές είναι η επιστημολογική διοντολογία. Δηλαδή, από τις πρώτες σελίδες ενός βιβλίου, ας πούμε, γράφεις ότι έχω την άποψη ότι αυτό το πράγμα που επηρεάζει τη θέασή μου για τον κόσμο είναι αυτό. Είναι η κριτική, ας πούμε, θεώρηση και όχι συνεννητική θεώρηση. Ότι είναι αυτό και όχι εκείνο. Ότι οι περισσότερες λύσεις έχει δώσει εκείνη η προσέγγιση και όχι η άλλη. Άρα, ξέρεις με ποιον μιλάς. Ότι έχω αυτή την εμπειρία, ότι έχω δει αυτά τα πράγματα. Και ότι τα εργαλεία που έχω δημιουργήσει για να το κάνω, τα δίνω εντός εισαγωγικών σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να τα επαναχρησιμοποιήσουν και να δούμε μετά αν θα βγάλουν το ίδιο συμπέρασμα, θα βγάλουν διαφορετικό συμπέρασμα. Κάτι άλλο. Αυτό είναι η τίμια πλευρά της, η δύσκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση είναι ότι υπάρχει αυτή η έρευνα γίνεται με
μια μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε κυρίως από τη σχολή του Σικάγο στις αρχές του 20ου αιώνα, η οποία είναι εκτιμητική στάση, ας πούμε, του ερευνητή, που ακριβώς επιδιώκει αυτό. Δηλαδή, ο ερευνητής να έχει κάποιο κίνητρο να ασχοληθεί με το αντικείμενό του, να ξέρει μερικά πράγματα, πράγματα από πριν, για να μπορεί να βρει τις μικρές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, θα ήταν πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου το ροκ να βρει μέσα σε αυτό πράγματα τα οποία τελικά δεν παίζουν ρόλο. Και είναι απλά αυτά που μας λένε τα ΜΜΕ, ας πούμε. Δηλαδή. Δηλαδή μαλακίες. Ναι. Δηλαδή, ναρκωτικά, αυτό, εκείνο το άλλο, για να χάσεις όλη την ουσία, όλη την πάλη, όλη τη σύγκρουση στην εσωτερική, όλη τη δουλειά που έχει κάνει ένας άνθρωπος, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τις κοινωνικές, του περίγυρου του κτλ. Και να φτιάξει το δρόμο του και μέσα σε αυτόν τον δρόμο να είναι υποκείμενο αντίστασης, πρόοδου, πολιτικό υποκείμενο κλπ. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, που έχεις ζήσει, έχεις γεννηθεί, έχεις ζήσει, έχεις μεγαλώσει σε επαρχία, ωραία, στη Λάρισα. Ποια είναι η επίδραση της επαρχίας στη ροκ παρακινούσα ταυτότητα? Επειδή εσύ αυτά τα έχεις ζήσει και από μέσα. Ναι. Φαντάζομαι τι διαφορά το αστικό ιστό, ας πούμε. Ή και, και κοινά πράγματα, σίγουρα. Αυτό έχει να κάνει και λίγο με μια συζήτηση που ξεκινήσαμε λίγο πριν σε σχέση με το πως κάποιος ο οποίος έχει την αίσθηση ότι είναι παρεκκλίνων, πολιτισμικά παρεκκλίνων, πως αυτό το πράγμα δημιουργείται από τον ίδιο ή αν δημιουργείται από την αντίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντί του, ας πούμε, και πως αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί σαν σήμα τιμής ή αν σταματάει να το χρησιμοποιεί. Σωστά. Εντάξει, είναι κοινότοπο αυτό που θα πω. Στις μικρές επαρχιακές πόλεις ή στα χωριά, ας πούμε, το καθεστώς του ελέγχου είναι πολύ πιο, όχι αυστηρό, αλλά έντονο. Ναι, πολύ πιο έντονο. Δηλαδή, η συμπεριφορά σου δεν περνάει. Απαρατήρητη. Ναι, απαρατήρητη. Ξέρουν ποιος είσαι, ξέρουν ποιανού είσαι, ξέρουν τη βιογραφία σου, ξέρουν αν είσαι καλός μαθητής, αν δεν είσαι καλός μαθητής, με ποιους κάνεις παρέα, με ποιους σταμάτησες να κάνεις παρέα κτλ. Μπορούν επίσης να προβλέψουν ή να ερμηνεύσουν πράγματα. Από τότε που σταμάτησε ο γιος του τάδε να κάνει παρέα με εκείνον, έχει χαλάσει. Ήταν καλή επιρροή. Α, τώρα κάνει παρέα με αυτό, είναι κακή επιρροή. Αυτό νομίζω ότι σε μια πόλη σαν την Αθήνα, ας πούμε, χάνεται. Δηλαδή, μπορείς κάλλιστα να κάνεις παρέες, ειδικά μετά 12, 13, 14 χρόνια με ανθρώπους από άλλες γειτονιές, κουλουπού κουλουπού, ή μπορείς ακόμα μπορείς να βρεις, χωρίς να χρειαστεί να επινοήσεις τρόπους, μπορείς να βρεις ανθρώπους που έχουν βρει ήδη τις λύσεις που ψάχνεις και εσύ, άρα δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ από την αρχή. Σε μικρές πόλεις αυτό το πράγμα είναι λίγο πιο πρωτόγονο. Δεν θέλω να υποτιμήσω τη μεγάλη πόλη, ούτε να υπερτιμήσω τη μικρή πόλη. Απλώς κάτι που έχει παρατηρηθεί από στις συνεντεύξεις που πήρα από όλους τους ανθρώπους στην έρευνα, οι άνθρωποι που αλλάξανε πολλά περιβάλλοντα, παιδιά που ήταν από γονείς εκπαιδευτικούς στρατιωτικούς που πηγαίνανε και ζήσαν σε διάφορες πόλεις, ας πούμε, στα σχολικά τους χρόνια, ή παιδιά που μεγαλώσανε σε επαρχιακές ή πόλεις ή κομοπόλεις, είναι ότι ο άνθρωπος που επέλεξε τελικά να φορέσει τη στολή του ροκ στις μικρές κοινωνίες ριζοσπαστικοποιήθηκε πολύ πιο έντονα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το κάνανε αυτό το πράγμα σε ένα μεγαλύτερο αστικό πλαίσιο. Οπότε αυτό, έτσι σαν το λέμε κάθε επιφύλαξη, ναι, αυτό, ναι, αλλά είναι μια τάση, ας πούμε, η οποία τουλάχιστον μπορεί να παρατηρηθεί. Ξέρω να σας ρωτήσω πριν, από πόσα άτομα πήρε συνεντεύξεις? Πήρα από 43 άτομα συνεντεύξεις και αξιοποίησα περίπου τις 30. Ωραία. Και ένας διαχωρισμός που αναφέρεις και εσύ στην έρευνά σου, στην εργασία σου, ο οποίος νομίζω ότι είχε προκύψει από το διαχωρισμό που έγινε κάποια στιγμή στην Αμερική μεταξύ του εμπορικού και των DIY συγκροτημάτων, των καταλήψεων, τελευταίων και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό μας δείχνει κάτι, κρίνοντας με όρους παρέκκλησης σε σχέση με την κυρίαρχη κουλτούρα και τις πρακτικές που οφείλουν να χαρακτηρίζονται ως ροκ, το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας, ας πούμε, αυτό. Και τελικά αυτές οι δύο πλευρές, αν πούμε ότι ήταν δύο πλευρές, βγήκε κάποια από αυτές περισσότερο κερδισμένη από την άλλη?
Δηλαδή η DIY, ας πούμε, πλευρά και η πλευρά που μπορεί να ήταν και DIY, αλλά έπαιζε και σε μαγαζιά. Ήθελε να βγάλει ένα δίσκο, ας πούμε, σε κάποια δισκογραφική εταιρεία. Ξέρω εγώ, έστω και ανεξάρτητη, δεν έχει σημασία. Αλλά ακολουθώντας όλο αυτό το κύκλο, έχει κάποια διαφορά. Δύσκολη ερώτηση. Ξέρεις τι, δεν γίνεται να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση για ποιο λόγο. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 4 μπάντες. Yeah. Οι 2 μπάντες επιλέγουν να ακολουθήσουν τη δισκογραφία και να παίζουν σε μαγαζιά κτλ. Και οι άλλες 2 επιλέγουν να μην ακολουθήσουν το εμπορικό κομμάτι της δισκογραφίας, να φτιάξουν δικούς τους δίσκους mm-hmm. και να μην παίζουν σε μαγαζιά, αλλά να παίζουν σε καταλήψεις. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι 2 μπάντες έχουν πάρει το καλό ή το κακό από τη μία κατάσταση και άλλες το καλό ή το κακό εντός εισαγωγικών, έτσι, όχι με ηθικούς όρους, με όρους ωφελημιστικούς. Δηλαδή ότι πήρα αυτό που ήθελα από το DIY ή τελικά έχασα. Πήρα αυτό που ήθελα από τη δισκογραφία ή τελικά έχασα σε σχέση με αυτό. Αλλά αυτή η διαφοροποίηση με τον τρόπο που την μελέτησα εγώ στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα έχει να κάνει με το πραγματικό αντικείμενο της έρευνας. Δηλαδή με το θέμα ότι η παρέκκληση είναι απόρριψη του κανόνα ή είναι συμμόρφωση σε άλλου είδους, σε άλλου είδους και τύπους κανόνων. Έχει να κάνει με αυτό που λέω. Αυτό. Όταν λοιπόν παίζεις, όταν παραδείγματος χάρη αγοράζεις δίσκους της EMI mm-hmm. από μια μπάντα η οποία είναι Sex Pistols και ακούς punk και αγοράζεις μια κιθάρα η οποία είναι Gibson mm-hmm. συμμετέχεις στο εμπορευματικό πλαίσιο, ας πούμε, κτλ. Ναι. Όταν χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία για να πας να παίξεις σε μια κατάληψη και όχι σε ένα μαγαζί που βάζει εισιτήριο ή σε μια δισκογραφία η οποία σου βγάζει δίσκο και χρησιμοποιεί τα εμπορικά κυκλώματα κτλ. Αλλά να παίξεις την κατάληψη, είσαι καθαρός με τους όρους του DIY. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι δίσκο. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πού είναι το όριο. Mm-hmm. Από την άλλη, όταν ας πούμε παίζεις για μια δισκογραφική εταιρεία ή όταν παίζεις σε ένα μαγαζί, σημαίνει ότι ξεπουλάς με ένα εισιτήριο των 3 ή των 5 ευρώ ή παίζοντας support σε μια μπάντα, ας πούμε, που μπορεί μπάντα να μην πάρει τίποτα. Αλλά πας γιατί είσαι καμπλωμένος να παίξεις με την τάδε μπάντα, να μοιραστείς στη σκηνή και να ζήσεις αυτή την εμπειρία του κοινού και της συναυλίας, ας πούμε. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείς με κάποιο τρόπο τη μουσική και το rock and roll για ίδιο όφελος, κάτι το οποίο είναι κατακριτέο από κάποιους, ας πούμε, κτλ. Ούτε αυτό το ξέρω. Mm-hmm. Η προσωπική μου άποψη, όχι ερευνητική, επιστημονική, είναι ότι εμένα πάντα με συγκινούσε το να μοιράζομαι αυτή τη μουσική με ανθρώπους, να είμαι κομμάτι ενός πράγματος μαζί με άλλους ανθρώπους, είτε είναι πολλοί, είτε είναι λίγοι, είτε είναι μέσα στο στούντιο, η δημιουργία. Δηλαδή υπάρχει μια άχρονη στιγμή μέσα στη διαδικασία αυτή που παίζεις, η οποία είναι μαγική. Mm. Αυτή μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα δωμάτιο με 3 ανθρώπους, μπορεί να συμβεί και σε ένα κλαμπ με 300 άτομα. Mm. Από τη στιγμή που θα κάτσω να το αναλύσω πώς πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, μάλλον όταν προσπάθησα να το αναλύσω πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς θα πρέπει, ποιοι είναι οι όροι για να επαναλαμβάνεται, όσο να δω περισσότερες φορές γιατί μου αρέσει να γίνεται αυτό το πράγμα, δεν στάθηκα στο γεγονός ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο των μαγαζιών ή με τον τρόπο των καταλήψεων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν αυτός ο προσωπικός μου διαχωρισμός. Ναι. Okay. Αυτό. Λοιπόν, μέσα στη συνέντευξη και μέσα στο διδακτορικό υπάρχουν απόψεις. Υπάρχουν κοινωνικές αναπαραστάσεις αυτού του πράγματος. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι το ένα είναι πιο καθαρό για αυτό το λόγο, το άλλο σου λέει ότι το άλλο είναι έτσι και δεν είναι και τόσο κακό κτλ. Είναι η απόψη του καθενός. Δεν ξέρω τώρα αν βοήθησα καθόλου. Όχι, βοήθησε. Αλλά περισσότερο αυτή η διαφοροποίηση είναι αναλυτικής φύσης, δηλαδή δείχνει αυτό στις καταλήψεις. Υπάρχει ένα παρανοιστικό, υπήρξε κάποια στιγμή τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ένα φοβερά καταπιεστικό και σκληρό και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο του στυλ, ότι δεν πρέπει να έχεις κάνει τίποτα mm-hmm. που έχει να κάνει με τη μουσική σου και την εμπορευματοποίηση για να παίξεις εδώ πέρα. Mm-hmm. Εγώ το έχω βιώσει αυτό το πράγμα ακόμα και όταν παίζαμε για να μαζέψουμε λεφτά
στο Ρέθυμνο για να μαζέψουμε χρήματα για ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί τότε που είχαν μπει ξανά αστυνομία μέσα στο Πολυτεχνείο, που είχαν συλλάβει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν φοιτητές και καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο και τσοντάραμε για τα δικαστικά έξοδα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα άνθρωποι που ήταν φυλακοί, ούτε τρομοκρατικές οργανώσεις και τέτοια, έτσι. Φοιτητές ήταν. Και είχαν κατηγορηθεί άδικα, αλλά έπρεπε να πάω στο δικαστήριο και έπρεπε να πληρώσουν και μερικοί δεν είχαν λεφτά από τις οικογένειες. Και λέμε, τι πιο εύκολο να κάνουμε. Κουζίνα, στην εστία, μια συναυλία, βάλουμε και 100 δραχμές εισιτήριο, ας πούμε, γιατί 100 έκανε η μπύρα τότε. 100 δραχμές εισιτήριο, να μαζέψουμε μερικά λεφτά να συνδράμουμε. Το κάναμε αυτό. Μετά λοιπόν έρχεται με τους φόβους του πρίγκιπα η Δέρια με τη Βέρτζιν και γίνεται, πέφτει ξύλο, ξύλο των εισαγωγικών. Ιδεολογικό ξύλο, ας πούμε. Μα δεν ξέρω εγώ που ξεπουλάτε αυτό, εκείνο το άλλο. Εντάξει, το δύσκολο θέμα. Και πάλι θα παίζαμε δηλαδή για το. Αλλά μετά υπήρχε το όπ, φίλε. Τη Βέρτζιν, ένα άνθρωπο δεν μπαίνει εδώ. Εντάξει, οκ, σεβαστό, σεβαστό απόλυτα. Εντάξει, ο καθένα επιλέγει τι θέλει να κάνει με όλο αυτό το πράγμα. Και φίλοι είμαστε με πολλού ανθρώπου αυτού και βρισκόμαστε κτλ. Απλά σε αυτό το θέμα γελάμε και εμεί που τα συζητάμε τέλο πάντων. Ωραία. Η έρευνα που έχει κάνει είναι πολύ μεγάλη. Έχω επιλέξει κάποια πράγματα από αυτήν. Δηλαδή, δεν τα έχω επιλέξει όλα, να σου πω την αλήθεια. Και από αυτά που είχα στο μυαλό μου για να σε ρωτήσω, τελικά κάποια τα απάντησες μέσα σε αυτά που σε ρώτησα. Οπότε, φτάνουμε τώρα προς το τέλος και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η υπόθεση που είχες κάνει, η ερευνητική υπόθεση, όταν άρχισες αυτή την έρευνα, θέλω να μου πεις ποια ήταν. Και τελικά ποιο ήταν το τελικό συμπέρασμα? Ταυτίζεται με την υπόθεση που έκανες, ας πούμε, που είχες στο μυαλό σου ότι θα έβγαινε αυτό το πράγμα, είχες κάτι στο μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα θα βγει εκεί και τελικά δεν βγήκε ή βγήκε? Ναι, η υπόθεση που έκανα βγήκε, ναι, δηλαδή επιβεβαιώθηκε. Η υπόθεσή μου ήταν ότι δεν ισχύει το αξίωμα παρέκκληση έγκλημα. Δηλαδή ότι δεν συνδέονται αυτά αιτιακά. Δηλαδή ότι η παρέκκληση δεν είναι ένα εγκληματογόνο πλαίσιο. Άρα πολλοί από αυτούς, τους ανθρώπους που μίλησες μαζί τους με την έρευνα που έκανες, μείναν μόνο στα παρεκκλίνοντα στοιχεία. Ή δεν υπήρχαν και ποτέ τέτοια. Σαφέστατα, πολλοί από αυτούς με τους οποίους μίλησα μείνανε μόνο στα παρεκκλίνοντα στοιχεία. Σαφέστατα, πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που καλημερίζουμε καθημερινά στον δρόμο μας έχουν πράξει εγκληματικά. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται εξαιτίας του rock and roll ή εξαιτίας της απουνόπερας. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεις εγκληματίας επειδή τρως περισσότερα φασολάκια παρά περισσότερο κρέας. Με αυτή τη λογική. Το rock όμως, επειδή κουβαλάει μία παράδοση τέτοια ανοικιότητας, ανομίας, επειδή έχει... Αυτό που λέγαμε πριν για το Χέμπιτζ, που λέει, ας πούμε, ότι από εκδήλωση μιας παθογένειας, δηλαδή μιλάω για μια παθογένεια παίζοντας την ηλεκτρική κιθάρα, γίνομαι εγώ ίδιος παθογένεια του συστήματος. Δηλαδή σου λέει, εσύ φταίς που μιλάς για αυτά τα πράγματα. Εσύ, όχι, που μιλάς για αυτά, εσύ φταίς που τα λες αυτά. Αυτό. Αυτό, κατά τη δικιά μου γνώμη, ήταν πρόβλημα. Και εκεί είναι και η υποκρισία του συστήματος πολλές φορές που λέμε ότι αυτός σου φταίει, ας πούμε. Δεν κοιτάς να λύσεις τα άλλα τα χάλια, σου φταίει αυτός που κάτι και τα λέει, ας πούμε. Και η φιλοσοφία και τραγωδίες έχουν γραφτεί για τους αγγελιοφόρους που πολλές φορές γίνανε αυτοί που φάγανε το ξύλο παρά αυτοί που φταίγαν στην πραγματικότητα. Η δικιά μου υπόθεση λοιπόν ήταν ότι δεν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ παρέκκλησης και εγκλήματος. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, οι περισσότεροι από εμάς θα ήμασταν φυλακοί τώρα. Και όμως υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν περάσαν από το rock and roll και είναι στη φυλακή. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν περάσαν από το rock and roll και κάναν πάρα πολλά εγκλήματα και δεν είναι στη φυλακή. Γιατί ο κόσμος τα αποδέχεται αυτά, όχι ως εγκλήματα. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, και τι έγινε τώρα, δηλητηρίασε και μια ολόκληρη περιοχή, ας πούμε, με χημικά που έριξε, αλλά έδωσε και 25 θέσεις εργασίας στο χωριό. Έτσι. Το ότι δεν θα έχουν να φάνε μετά 25.000 άνθρωποι, ας πούμε, το χωράφι είναι άλλο. Και αυτό έχει να κάνει πάλι τώρα με τη δυσαναλογικότητα, αν είναι ανάλογο το κακό που έχει δημιουργήσει κάτι σε σχέση με το κακό που έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Το ζήτημα εδώ πέρα έχει να κάνει με το εξής, με το αν η παρέκκληση έχει να κάνει με το ότι
δεν ακούω κανόνες. Μπράβο, αυτό. Ας υποθέσουμε. Το ανέφερες και πριν με τις σκηνές, ας πούμε, ότι είχα φτιάξει ένα δικό τους κανονιστικό πλαίσιο. Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό που εμένα με κάνει κανονικό και ομαλό είναι ότι υπακούω σε 10 κανόνες. Η λογική, η κοινή λογική και η λογική του ποινικού δικαίου λέει ότι εσύ αν ακούσεις 10 είσαι μια χαρά. Δεν θα εγκληματίσεις. Αν ακούσεις 9, έχεις λίγη δουλίτσα. Αν ακούσεις 8, αρχίζουμε και σε προσέχουμε. Αν ακούσεις 7, τους 6, τους 5, έχουμε πρόβλημα. Αν ακούσεις 4, σε βάλουμε καλύτερα από τώρα σε κανένα ίδρυμα, ας πούμε, τελειώνουμε. Πριν καταλήξεις φυλακή και πριν σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο, πριν κλέψεις, πριν βιάσεις, πριν οτιδήποτε τέτοιο. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, εμένα η δικιά μου υπόθεση ήταν ότι αυτός ο οποίος μπορεί να μην υπακούει σε 10 κανόνες, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει, όχι γιατί δεν θέλει να υπακούσει τον κανόνα, γιατί δεν μπορεί ή γιατί οτιδήποτε, γιατί έχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο πίσω του που του λέει μην υπακούσει τους κανόνες, αλλά έχει άλλους 15.000 κανόνες που έχει φτιάξει ο ίδιος για τη ζωή του προκειμένου να τα απεξέλθει και να μπορέσει να δώσει νόημα στη ζωή του. Που σημαίνει τι, ότι σε πολλές περιπτώσεις και μέσα από όλο αυτό το πλούτο από τις συζητήσεις και από αυτό το πράγμα, όλες αυτές τις αντιφάσεις που έχει το ρόκ και την ρόλη και η κουλτούρα και η νεανική και όλα αυτά, έχει να κάνει με το ότι το γεγονός, ας πούμε, ότι εγώ δεν γουστάρω να είμαι ίσως ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο μου και γουστάρω να κάνω παρέα με τους μαυροφορεμένους σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, δεν σημαίνει ότι δεν ακούω τους 2 από τους 10 κανόνες. Σημαίνει ότι μπορεί να υπακούω σε 14 κανόνες, σε 18 κανόνες. Και πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι πολύ πιο σκληροί από τους δικούς σας τους κανόνες. Αλλά που έχω φτιάξει εγώ. Ναι. Που έχω φτιάξει εγώ με τη συλλογικότητά μου. Mm-hmm. Πόσο ξεφτύλας μπορώ να θεωρηθώ εγώ, ας πούμε, στο Λύκειο, παραδείγματος χάρη, όταν θα πάω και θα καταδώσω στο διευθυντή του σχολείου κάποιον που κάπνισε στις τουαλέτες. Αν ανήκω σε μια τέτοια. Εκεί δεν τρώει ένα τεράστιο χ. Το τρώει ο άλλος το χ αυτό το πράγμα που είναι ο κανονικός, ας πούμε, ο ομαλός, ο συμμορφωμένος. Στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο λέω ότι. Να, ρωτάει ο καθένας, πώς το έκανε αυτό, ρε παιδιά. Αυτός το έκανε. Εντάξει. Και τι έγινε. Όταν ανοίξει όμως αυτή την ομάδα, μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Και δεν λέω ότι θες να το πεις, αλλά δεν το κάνεις. Είναι η ζωή σου τέτοια. Θέλω να πω ότι μερικοί από τους κανόνες που ήδη φτιάξαμε για τους εαυτούς μας, προκειμένου να φτιάξουμε ομάδες και να δώσουμε ένα νόημα στον κόσμο, ήταν πολύ πιο αυστηροί από τους κανόνες που φαινόταν στον έξω κόσμο ότι δεν ακολουθούμε. Που σημαίνει ότι αν το ροκ, αν η πολιτισμική ταυτότητα του ροκ πάει από την παρέκκληση. Πάει από την παρέκκληση στο έγκλημα ή από την παρέκκληση προς τη συμμόρφωση. Το δικό μου το συμπέρασμα, αλλά και συμπέρασμα που έχουν βγάλει και πολλά από τα άτομα αυτά που μιλήσαμε μαζί, γιατί πολλοί όταν τους πήρα συνέντευξη ήταν ήδη μπαμπάδες, ήταν εργαζόμενοι, κάποιοι μπορεί να είχαν φύγει ήδη από αυτό το πράγμα που λέμε, ήταν ότι είναι προς τη συμμόρφωση. Και αυτό το πράγμα δεν το λέω. Είναι μια φοβερή φράση του Ποντριγιά που λέει ότι η συμμόρφωση στους κανόνες δεν έρχεται μέσα από την υπακοή. Έρχεται μέσα από την εκγύμναση. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο να υπακούω κάτι και άλλο να εκγυμνάζομαι σε μένα. Τι σημαίνει εκγύμναση σε σχέση με τους νόμους και τους κανόνες? Σημαίνει ότι γνωρίζω ότι αυτό το πράγμα που κάνω είναι παράνομο ή παρεκκλίνω εντός εισαγωγικών και δέχομαι τις συνέπειες του. Όταν το κάνω επί 10 συνεχόμενες φορές, πληρώνω για αυτό το πράγμα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ο κανόνας. Τι σημαίνει για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν ξέρω. Έτσι. Άρα δεν έχει να κάνει με την υπακοή. Έχει να κάνει με το ότι έρχομαι συνεχώς σε επαφή με ένα κανονιστικό πλαίσιο. Γίνομαι expert του κανονιστικού πλαισίου. Γίνομαι δηλαδή όσο περισσότερο έρχομαι σε επαφή μαζί του και τσιμπιέμαι με αυτό, το πιάνω, με πιάνει κτλ. Τόσο περισσότερο γίνομαι κομμάτι του, συμμορφώνομαι. Ωραία. Θα σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση και έχει να κάνει με αυτά που έλεγες. Ίσως είναι λίγο αφελής η ερώτηση, αλλά πόσο ροκ είναι όλο αυτό? Του να μην αποδέξεις κάποιους κανόνες, αλλά να μπαίνεις σε ένα αυστηρά κανονιστικό πλαίσιο εσύ ο ίδιος, ως μέλος, δεν λέω για σένα προσωπικά, ή ως φορέας μιας υποκουλτούρας.
Γιατί ξέρεις, στο μυαλό μας έχουμε συνήθως τις υποκουλτούρες ή τις αντικουλτούρες ή όλο αυτό το πράγμα ως κάτι που είναι, θα το θέσω έτσι, χύμα. Ότι δεν έχει τόσο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Από αυτή την άποψη το πάω, πόσο ροκ είναι όλο αυτό. Το να αποφεύγεις κάποιους κανόνες, αλλά να μπαίνεις σε κάποιους άλλους τελικά. Και να συμμορφώνεσαι. Με αυτούς τουλάχιστον. Αλλά να συμμορφώνεσαι. Ή να εγκυμνάζεις όπως το έθεσες, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο πράγμα το. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις. Λοιπόν, είμαι τρίτη γυμνασίου στη Λάρισα και υπάρχει μία μπάντα. Έχω έναν αδερφό 4 χρόνια μεγαλύτερο. Δευτέρα γυμνασίου ήμουνα, sorry. Και υπάρχει στη γειτονιά, στο σχολείο, μία μπάντα η οποία είναι η μπάντα του Λυκείου. Παίζουν λοιπόν στην τρίτη Λυκείου τα παιδιά. Λοιπόν, και ξέρουμε ότι θα γίνει σούσουρο στο σχολείο, ότι θα στήσουν drum σε μία αίθουσα και θα γίνει συναυλία. Αυτοοργανωμένη τώρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, απόγευμα. Και μαζί με τον αδερφό μου καταφέρνω και πάω κι εγώ να του δω. Ήταν μαγεία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ξαναέρθει σε επαφή ποτέ. Είχα δει στην τηλεόραση του Σκόρπιον, α πούμε, σε κάτι βίντεο κλειπ και κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε τότε MTV ακόμα. Δεν είχε έρθει στην Ελλάδα δηλαδή. Λοιπόν, όταν είδα αυτό το πράγμα και λέω, αυτό είναι ο τύπο που παίζει μπάλα, ο αδερφό μου, στα διαλύματα και που κάθε φορά περνάνε από το σπίτι για να βγουν έξω και τώρα τον βλέπω να τραγουδάει και να παίζει έτσι. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και θέλω να το κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα που λέει το punk. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται τώρα, φίλε, να ανακαλύψεις τον τροχό από την αρχή. Πάρε ένα όργανο και παίξε. Και ξεκίνα να εκφράζεις με αυτό. Δηλαδή κάτι που θα σου κάνει, εικόνα. Αυτό το πράγμα που βλέπεις, το τζέζελ που βλέπεις γύρω, αν σ' αρέσει, ξεκίνα να το κάνεις. Κάντο. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, πουλάω καρφιά. Α, βλέπω τον Ηλία να πουλάει καρφιά, πουλήσω εγώ καρφιά. Δεν είναι δηλαδή. Είναι τέχνη. Δηλαδή θα εκφράσεις κάτι μέσα από αυτό. Και η τέχνη δεν έχει να κάνει με την αναρχία. Mm-hmm. Το έχει πει ο Σταβίνσκι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ότι κάνω ό,τι γουστάρω. Ακολουθώ πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να μπορέσω να εκφραστώ, να εκφράσω, να γίνω κατανοητός, να πιάσω πράγματα γύρω-γύρω μου και να τα αποδώσω. Που σημαίνει ότι έχει κανόνες. Mm-hmm. Έτσι. Όχι τους κανόνες που μου βάζουν οι άλλοι, αλλά τους κανόνες πρέπει να δημιουργήσω εγώ ο ίδιος προκειμένου αυτή η δημιουργικότητα και αυτή η έκφραση να βρει ένα πάτημα και να γίνει κάτι. Αλλιώς δεν θα γίνεται τίποτα. Κάθε μέρα θα παίζουμε και κάθε μέρα θα τραγουδάμε και αυτά θα χάνονται. Έτσι. Για να αποκτήσει όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι τέχνη αυτό, έτσι. Πολλές φορές μιλάμε για τέχνη για το rock and roll και γελάμε. Αλλά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι μια μορφή τέχνης. Και πολύ σοβαρή. Κατά τη δικιά μου γνώμη. Ένα ωραίο πράγμα, ας πούμε, που έχω διαβάσει στο Hobsbawm, που έλεγε πολλές φορές συγχαίομαι την πολιτική αντίρρηση με την καλλιτεχνική αντίρρηση. Δηλαδή ότι βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι καταπιεσμένοι. Ότι εγώ, ας πούμε, σαν εργαζόμενος καταπιέζομαι να λειτουργώ μέσα σε ένα σύστημα το οποίο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μου. Αισθάνομαι προδομένος κουλουπού-κουλουπού το ένα, ότι δεν αμείβομαι, ότι με εκμεταλλεύονται κτλ. Ότι είναι μια μαύρη ζωή και έτσι. Και πολιτικά θα αντιδράσω απέναντι σε αυτό, σαν εργαζόμενος. Και συνήθως αυτοί που αντιδρούν είναι τα φτωχά κομμάτια της κοινωνίας. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύσει τις οικονομικές τους ανάγκες κτλ. Καμιά φορά αυτό καλλιτεχνικά ταυτίζεται. Δηλαδή θεωρείς, ας πούμε, ότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος αντιδρά, είναι σαν τον εργαζόμενο που αντιδρά πολιτικά ενάντια του καπιταλισμού, ας πούμε. Ότι και ο ίδιος έχει το ίδιο πράγμα. Και ότι αν, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, υπάρχει μια διασύγχυση. Πολλές φορές αυτός που δρά καλλιτεχνικά μπορεί να θέλει να βρίσκεται σε μια κατάσταση ανασφάλειας, φτώχειας, πειραματισμού κτλ. Για να μπορέσει να αρθρωθεί και να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Και θα αρθρωθεί καλλιτεχνικά και θα μιλήσει για πράγματα των οποίων τον πειράζουν, για πράγματα που βλέπει στην κοινωνία κτλ. Αλλά δεν έχουν τον ίδιο σκοπό αυτά τα δύο πράγματα. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι το ροκ λοιπόν, σαν καλλιτεχνικό αντικείμενο, δεν πρέπει να έχει κανόνες. Mm-hmm. Το ροκ και το ρολ δεν πρέπει να έχει κανόνες. Σε συνεντεύξεις ήταν κάτι πάγκιδες, ας πούμε, δεν λέω ονόματα τώρα, που λέει: εγώ στη ζωή μου, λέει, δεν έχω καταφέρει να κάνω τίποτα. Τίποτα. Είμαι άχρηστος. Δηλαδή. Ούτε δουλειά, ούτε γυναίκα, ούτε δεν μπορώ να φτιάξω ένα καφέ, δεν μπορώ να φτιάξω μια μελέτα. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι punk.
Και όταν τελειώνουμε τη συνέντευξη, του λέω: τι κιθάρα έχεις? Έχω την τάδε κιθάρα αυτή. Πώς την επέλεξες? Είχα ψάξει για τρεις κιθάρες και έκανα εκείνο. Και τώρα περνάω τις χορδές μου και τα λοιπά. Ναι, σε τι τονικότητα αυτή και τα πετάλια αυτά. Ναι, και πώς και τα συνδέω έτσι. Και τι αυτό και να, ναι, και βέβαια αυτό. Τι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εδώ έχεις στήσει ένα ολόκληρο ρίγκα, ας πούμε. Τα έχεις βάλει σε μια τάξη, τα έχεις καθαρά, τα έχεις έτοιμο πόλεμα, κάνεις τις πρόβες σου, βρίσκεσαι με τους ανθρώπους, καταφέρνετε με τους εγωισμούς σας και τα βγάζετε πέρα. Καταφέρνεις να μην τζακώνεις, να μην σκοτώνεσαι στο ξύλο για πράγματα σημαντικά, για το αν αυτό το ρίφ πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς. Και λες ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για βγες να δουλέψεις εκεί που δεν θες. Για πήγαινε σε μια εταιρεία να δεις πόσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, ας πούμε, αφέρματο. Εντάξει, σύγκριση δεν υπάρχει, αλλά πώς δεν γίνεται σύγκριση αυτό. Δηλαδή λες, δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω σχέση με μια γυναίκα, αλλά έχεις μια σχέση 20 χρόνια με την πάντα σου, ας πούμε. Πώς δεν έχεις κάνει σχέση με ανθρώπους? Είναι πιο εύκολο το ένα και πιο δύσκολο το άλλο. Σε κανόνες πάλι υπακούς. Απλά είναι αυτοί που δημιουργήσεις ο ίδιος με τους άλλους. Αυτό είναι. Είναι αυτοί πάντα που κρίνονται στις ανάγκες σου. Και δεν έχει να κάνει τίποτα κακό με αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι απομαγεύεται το ροκ. Νομίζω ότι απομαγεύεται η άποψη που έχει κάποιος άνθρωπος για το ροκ. Όταν το ροκ το παίρνει σαν αυτό που λέγαμε πριν, σαν ελεγχόμενη απώλεια ελέγχου. Δηλαδή, με έχει πατήσει το αφεντικό κάτω, ας πούμε, και δεν μπορώ όμως να ζήσω τώρα χωρίς λεφτά, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτοκίνητο, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς γυναίκα, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς σπίτι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό άλλο. Το άλλο, αλλά το Σάββατο θα φορέσω όλη τη στολή και θα πάω και θα χτυπηθώ γιατί με ροκάς. Σε αυτό μπορεί να φανεί λίγο άσχημο αυτό το πράγμα που λέμε εδώ. Okay. Αντρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά. Και να ξαναευχαριστήσω και τον Γιάννη, μας φιλοξένει στον Καστανάρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη και για όλη αυτή τη δουλειά που κάνει με το Μέριλινς και με τους συνεργάτες. Κρατάει μια, στην ουσία κρατάει αλλαγραφικό αρχείο. Σωστά. Όταν έψαχνα για αυτό το πράγμα δεν υπήρχε αυτό και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ υλικό για τους μετέπειτα ερευνητές για αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τουλάχιστον στη σκηνή.